τσακαλό καταπληκτικό με σκορχοποιημένο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες και αν του δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες. Ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοβλακωτισμό. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα. Κοπιάστε πουλάκια μου, κοπιάστε. Έχουμε αγώνα σήμερα. Έχουμε αγώνα σήμερα. Έχουμε πολύ σημαντικό αγώνα. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε, θα μιλήσουμε, θα ανοίξουμε γραμμούλες, θα κάνουμε και σήμερα το 2 ώρο μας, να φύγει το μυαλό από το οτιδήποτε άλλο δεν μας στεναχωρεί, να μιλήσουμε για μπαλίτσα, να βάλουμε τα τραγούδια μας, τα ποταπά μας, να πούμε τις ατάκες μας, να πούμε τα ανέκδοτά μας, να πούμε ότι γουστάρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα, ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε, για να κάνουμε και σήμερα σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Όπου και να μας ακούτε, όπου και να βρίσκεστε, είτε είστε εδώ κοντά από κάτω στη γωνία, λέω το σοφού, με φράγκον, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης και μας ακούτε μέσα από την πλιμπλικερή, μέσα από το μαραφέτη, το τηλεμαραφέτη. Εδώ, παρεούλα, θα πάμε. Θυμίζουμε, ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά το μήνα Ιούλιο, με συσκευές ψήξης LG, τελευταία λέξη τεχνολογίας, με door cooling, υπέροχα πράγματα και με δώρα. Με δώρα, πολλά δώρα που θα δώσουμε κι εμείς, που δίνει και ηλεκτρονέτ. Εφόσον πάρετε συγκεκριμένες συσκευές, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, κορυφαίος τόσα χρόνια, πάνω από μισό αιώνα προσφοράς στην πόλη, στους πελάτες και όποιος μπαίνει και βλέπει την ποικιλία και τις τιμές ενθουσιάζεται και την εξυπηρέτηση από το δίδυμο Παμπουκίδη Νικολαίδη. Λέτε ότι ακούσατε την εκπομπή και βρίσκεται από smartphone, από ψυγείο, πλυντήριο, κλιματιστικό, τι θέλετε, τηλεόραση, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Φυσικά για το πιο φρέσκο ψάρι Αιγαίων και στα 2 καταστήματα. Και σήμερα δίνουμε 50% τραπέζι στο κατάστημα, στο παραίστικο μεζεδοπολείο, στο κέντρο, στο διοικητήριο. Εκεί 214.000 στην Τηλιβεριά, 69-56-66 στο Ρεόκαστρο. Πεντανόστιμα και εκλεκτά πράγματα. Σήμερα δίνουμε ένα τραπέζι 50% έκπτωση από Δευτέρα ως Παρασκευή. Για εκεί. Ό,τι και να φάτε, πληρώνετε τα μισά. Πεντανόστιμα και εκλεκτά όλα, υπέροχα, φρεσκότατα και πεντακάθαρα εννοείται. Όσο για τούρτα, για γλυκό, για ψωμί και κυρίως για παγωτάρες, θέλετε νοαζέτα, θέλετε λίλα πάουζε, θέλετε American cookies, θέλετε velvet di bosco, θέλετε παύλοβα, εξαιρετικές γεύσεις πέρα από τις κλασικές, μόνο ο Νικολαίδης μπορεί να σας κάνει να ξετρελαθείτε. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και φυσικά... Και φυσικά για αυτοκίνητο, σαν καινούριο, μεταχειρισμένο, ανεβαίνοντας στον δρόμο και ο Ρόκαστρο, απέναντι από τα Τζάμπο, αδερφή Τσαντεκίδη, μπείτε και στο tsantekidiscars.gr για να δείτε αυτό που σας λέω. Αυτοκίνητα ελεγμένα, αυτοκίνητα πεντακάθαρα, αυτοκίνητα τα οποία τα παίρνετε και τα πηγαίνετε όπου εσείς γουστάρετε, σε όποιο μάστορα θέλετε, τα πληρώνετε όπως εσείς μπορείτε, με γραπτή εγγύηση εννοείται χιλιομέτρων, και βέβαια, ό,τι εσείς επιθυμείτε, μέχρι και παραγγελιές. Και επαγγελματικά, και γιοταχή, και μικρά πόλεις, και μεγαλύτερα, και σεντάν, και τα πάντα όλα. Έλα καμάρι μου Σταυράκι, έλα Σταυράκι Μαζαρέτζι. Δώσε μας μια όθηση. Έτσι πάμε. Ξυπνάμε την πόλη. Είναι φορές που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε πολλά πράγματα. Που νομίζω ότι θα κουράσουμε αν μιλήσουμε για τη σημασία του αποψινού παιχνιδιού και πόσο κομβικό είναι και ότι είναι μονόδρομος η νίκη και ότι μόνη της η ομάδα στέρεψε τις ευκαιρίες που είχε και φτάσαμε εδώ στο σημείο που λέμε ότι αν απόψε δεν νικήσουμε, γεια σας. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, το καταλαβαίνετε.
Γιατί φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι και να επιστραφούν οι 7 βαθμοί από το ΚΑΣ, το οποίο έριξε πόρτα στο Γαύρο χθες, που ήθελε μετά από 11 ώρες ανάλυση να στείλει και άλλα υπομνήματα. Γιατί τόσο πολύ πρεμούρα για αναβολή? Γιατί τόσο τρενάρισμα, ε? Το σκοπό σας τον πετύχατε. Το σκοπό σας, τον πραγματικό, τον πετύχατε. Αυτό ήταν όλο. Αυτή όλη η αναμπουμπούλα, η αναστάτωση, η αποδιοργάνωση, όλο αυτό. Έτσι, τώρα άλλα και άλλα υπομνήματα. Πρώτη πόρτα λοιπόν από το ΚΑΣΕ χθες. Δεν προτρέχουμε, δεν μου αρέσει να λέω πράγματα που δεν ξέρω. Γιατί και χθες το άκουσα, το ότι το κάνουν αυτό λέει σημαίνει ότι θα βγει η απόφαση υπέρ μας. Περιμένουμε να βγει και μετά. Αυτό. Ένα-ένα τα βήματα. Πάμε λοιπόν στο απόψινό παιχνίδι, όπου απέναντι είναι ένας αντίπαλος που δεν έχει να χάσει απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα οι πιτσιρικάδες τους, που εκεί κατ' ανάγκη, αφού τους φύγαν παίχτες, αφού υπήρχαν απληρωσιές, αφού φεύγει ο προπονητής, αφού τέλος πάντων είναι έτσι η κατάσταση, πήραν τα πιτσιρίκια τους από τις ακαδημίες, τα οποία τρέχουν ατελείωτα, τα οποία και στο μάτς με το Γαύρο έδειξαν ότι δεν έχουν να χάσουν τίποτα απολύτως και θέλουν να αποδείξουν στον καινούριο εκεί πέρα Νταλαβερτζή, τον τεχνικό διευθυντή, ότι εμείς αξίζουμε να μείνουμε σε αυτήν εδώ την ομάδα. Οπότε απέναντι έχουμε έναν αντίπαλο που θα μπει χωρίς κανένα άγχος. Και άμα χάσουν, θα έχουν χάσει από το μεγάλο ΠΑΟΚ, από τον αίτητο πέρσι πρωταθλητή, από τον Ταμπλούχο. Αν όμως πάρουν αποτέλεσμα, θα τους πούν όλοι μπράβο, γιατί ενώ είστε άπειροι, ενώ είστε πιτσιρικάδες, ενώ είστε μικρή σε ηλικία, χωρίς παραστάσεις, χωρίς... πήγατε και πήρατε ένα μεγάλο αποτέλεσμα μέσα στην Τούμπα. Άρα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι απέναντι θα υπάρχει ένας αντίπαλος που θα μπει να κάνει το παιχνίδι του. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση να υποτιμήσουμε την πιτσιρικαρία, το Βάζελο, γιατί ξέρουμε επίσης αυτή η ομάδα πόσο ύπουλη είναι, ξέρουμε τι έχει κάνει στο παρελθόν, πόσο κακό έχει κάνει. Ξέρουμε ότι στο παρελθόν μας έκανε τη φίλη και το φίλο και μας μπήξανε μια μαχαίρα στην πλάτη, να πούμε, όλη τη σειρά. Από το πιο μικρό που καθαρίζει το λεμονάκι μέχρι το πιο μεγάλο που σφάζει το αρνί το Πάσχα. Λοιπόν, οπότε έχουμε απόλυτη συνέστηση τι γίνεται. Εγώ έχω να πω αυτό εδώ. Το νου σας, ρε μάλια. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Το οποίο δύο ολόκληρα χρόνια μας συνόδευσε. Μας συνόδευσε σε απίθανες στιγμές. Μας συνόδευσε σε τρελές πορείες, σε δύο double, σε τρία κύπελα, σε ένα ήττο πρωτάθλημα. Θέλω λοιπόν, επειδή δεν ξέρω αν ακούνε οι ίδιοι παίχτες, ακούνε και οι ίδιοι παίχτες, ακούνε οι δικοί τους άνθρωποι, συγγενείς, γείτονες, φίλοι, οτιδήποτε, και φτάνουν, αυτό το ξέρω με βεβαιότητα, ότι οι κουβέντες μας φτάνουν στα αυτιά τους και γνωρίζουν επίσης και οι παίχτες ότι δεν υπάρχει από εμάς καμία σκοπιμότητα, καμία γραμμή, δεν υπάρχει τίποτα πίσω από τις κουβέντες μας, παρά μόνο αγνή, καθαρή, ανώθευτη αγάπη για το σύλλογο, για τα τέσσερα γράμματα, πρεμούρα για τη νίκη και μόνο καημός να πηγαίνει καλά ο σύλλογος. Ούτε φιλίες, ούτε μανατζερικά, ούτε ιδιοτέλεια, ούτε καιροσκόπη, ούτε ιδιοτελείς τύποι, ούτε τίποτα. Έχω λοιπόν να πω το εξής. Αν σιγοκαίει κάτι από αυτή την περσινή, από αυτή τη φωτιά, την περσινή που κατάκαψε τα πάντα, αν υπάρχει κάτι από αυτές εδώ τις στιγμές στα ποδητήρια, αν υπάρχει κάτι από αυτό εδώ, One, two, three.
Αν υπάρχει λοιπόν κάτι, αν σιγοκαίει κάτι, ναι, παρά την κακή πορεία, παρά το ότι δεν υπάρχει επαφή, ότι δεν υπάρχει δέσιμο με τον προπονητή, παρά τους τραυματισμούς, παρά τα εξωγηπαιδικά που επηρέασαν τόσο πολύ την ομάδα, τα δικαστήρια, οι επιτροπές του Αυγενάκη, παρά το σμπρόξιμο στο Γαύρο, παρά όλα, όλα, βάλτε τα όλα μέσα, όλα. Εγώ πιστεύω ότι κάτι καίει ακόμα μέσα. Αυτό που διακυβεύεται είναι πάρα πολύ μεγάλο για να του γυρίσουμε την πλάτη. Δεν ονειρευτήκαμε η χρονιά να ανοίξουμε τη δεύτερη θέση, ούτε είναι αυτό το οποίο προσδοκούμε κάθε χρόνο από το σύλλογο, από την ομάδα. Σε καμία περίπτωση. Ούτε θα βγούμε να πανηγυρίσουμε στους δρόμους άμα πάρουμε τη δεύτερη θέση. Όμως, αυτό το οποίο διακυβεύεται και ξεκινάει από σήμερα αυτό, από σήμερα, από τη σημερινή αναμέτρηση, είναι πάρα πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό, για πολλούς λόγους. Αν έχεστε να δείτε 26 Αυγούστου να παίζει η Χάρτινη ένα μάτς, και παίρνοντας αυτό το μάτς να μπαίνει κατευθείαν στους ομίλους του Europa League, ή τι σώθηκε η χρονιά ευρωπαϊκά με ένα μάτς, αν έχεστε να είναι εκεί αυτοί που την είχατε αφήσει πίσω τόσους βαθμούς, ναι, που την έφεραν κοντά με τις αφαιρέσεις βαθμών, βεβαίως όλα τα ξέρουμε, όλα τα συνυπολογίζουμε, δεν είμαστε αλλού εμείς, δεν νιώθουμε διαφορετικά από ό,τι εσείς, να ξέρετε, το ίδιο πράγμα ξέρουμε, την ίδια στεναχώρια έχουμε. Όμως, αν έχετε, ο εγωισμός σας δεν φύγεται. Ο ποδοσφαιρικός σας εγωισμός, και όχι μόνο. Να πάτε να παίξετε αλλού και να βλέπετε την ΑΕΧ. Να βλέπετε αυτούς που 3 χρόνια τους κερδίσαμε μέσα έξω, που τους είχαμε κάνει γιογιό στους τελικούς, που δεν τολμούσαν να σηκώσουν κεφάλι. Θα ανεχτείτε να δείτε αυτούς να παίζουν. Αυτή λοιπόν τη φωτιά, αυτό το πάθος, αυτά τα σφιγμένα χέρια, αυτές τις σφιγμένες γροθιές στο χώρο του κέντρου για ένα και μόνο τάκλινγκ, εσείς που ήσασταν εδώ από τον Εσίτη, δεν έχω, ας πούμε, καμία απέτηση. Τι να έχω, δεν παίζει κιόλας σήμερα. Αλλά θέλω να πω τα εσείς που ήσασταν εδώ. Εσύ Μάτος, εσύ Βαρέλα, εσύ Μπίσεσβαρ που είσαι άφαντος φέτος, εσύ Γιαννούλη, εσύ Πασχαλάκη, εσείς που ήσταν εδώ, εσύ Άκπομ, εσύ Φιντέρσκι, εσύ Λιμιέ, εσείς που τα ζήσατε αυτά. Θα το επιτρέψετε, έτσι αμαχητοί, θα παραδώσετε τη δεύτερη θέση. Γιατί αν χάσουμε σήμερα και τους 7 να πάρουμε πίσω, μας βλέπω πολύ χλωμούς. Άρα, η επιστροφή του Αντρέ είναι μεγάλη υπόθεση σήμερα. Δεν ξέρω αν θα παίξει βασικός, δεν ξέρω αν θα μπει μετά. Δεν ξέρω αν θα παίξει αριστερό μπακ να πάει μπροστά ο Γιαννούλης. Δεν ξέρω αν θα παίξει δεξί μπακ και να μπει στη θέση του Μάτος. Δεν ξέρω αν θα το βάλει εξτρέμ. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι είναι υγιής και είναι στην αποστολή. Και μόνο η παρουσία του αρκεί με 2 φωνές και με ένα του βλέμμα να τους ξεσηκώσει όλους. Να τους ξυπνήσει. Να τους αφυπνήσει μάλλον καλύτερα. Πάμε να πάρουμε αυτό το ματς. Και μετά, επειδή πιστεύω ότι υπάρχει φλόγα και καίει, ρίξτε λίγο νεύτη, ρίξτε λίγο ξύλα στη φωτιά, ρίξτε κάτι, λίγο βενζίνη, να φουντώσει και να πάμε κάτω, να σπάσουμε το αίτητο στο Γαύρο, να πάρουμε το μάτς, να πάρουμε και την ΑΕΚ, γιατί εμείς τους κάναμε τους άλλους να φαίνονται ομαδάρες. Εμείς, η δική μας τραγική παρουσία τους έκανε να σηκώσουν κεφάλι. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Τι μπαλάρα παίζει ο άλλος, ρε παιδιά. Πού πάμε εμείς τώρα, δεν μπορούμε. Ήρθε η Τσέλσι εδώ, μας έκανε κουδούνι και κοιταγόμασταν μεταξύ μας. Τι να πούμε δηλαδή. Έτσι, απλά πράγματα. Και λέω ότι σήμερα μόνο νίκη. Τίποτε άλλο. Τίποτα. Παρεπιπτόντως, ένα μεγάλο μπράβο στην ΚΑΠΑ 15 που μπορεί να μην τα κατάφερε στα πέναλτι, αλλά έχουν όλο το δρόμο μπροστά τους
να μην απογοητεύονται, έχουν αξία, έχουν αρχές, έχουν δίπλα τις οικογένειές τους, έχουν τους προπονητές τους, έχουν όλο τον κόσμο που τους αγαπάει και θα κάνουν σπουδαία πράγματα. Το πέναλτι είναι μισό χιλιοστό μέσα, περνάς, μισό χιλιοστό έξω, αποκλείεσαι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Θα σας κάνουν πιο δυνατούς αυτές οι εμπειρίες, θα σας χαλιβδώσουν το χαρακτήρα, θα σας πεισμώσουν, μην το βάζετε κάτω και απλά σκεφτείτε πόσα πολλά πράγματα είναι ακόμα μπροστά σας. Είστε μόνο 14, 13, 15 χρονών, έχετε μπροστά σας όλη τη ζωή, μην απογοητεύεστε. Μόνο τα θετικά να κρατήσετε από αυτή την ιστορία. Αυτό έτσι, δύο κουβέντες. Επίσης, ο Βλάνταν χθες έχασε το αείτο, παιδιά. Για να καταλάβετε πόσο τεράστιο είναι αυτό που πετύχαμε πέρσι. Ο Ίβιτς και πρόπερσι που πήρε το πρωτάθλημα έκανε μόνο μία αείτα, αλλά και φέτος, προσέξτε, έφτασε, είχε κάνει μόνο νίκες και ισοπαλίες και έφτασε ένα μάτς πριν το τέλος με την ομάδα του Βίτορ, με του Μιγγέλ Βίτορ. Ένα μάτς είχε εχθές για να πάρει αείτο πρωτάθλημα και το χάσε. Θα μου πεις τι το αναφέρεις, τεράστια επιτυχία του Ίβιτς. Τεράστια, δύο πρωταθλήματα στο Ισραήλ που είχε η ομάδα αυτή να πάρει 60-70 χρόνια πρωτάθλημα. Και τα κατάφερε και έκανε σπουδαία πορεία. Το λέω για τον Ίβιτς γιατί ποτέ δεν ξεχνάω ότι από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Το πρωτάθλημα που πήραμε, τα πρωταθλήματα που πήραμε ξεκίνησαν από τις ενέργειες και από τα πεπραγμένα του Ίβιτς. Δεν ξεχνάω, δεν είμαι αχάριστος. Έτσι. Άλλο που μετά ο τρόπος που έφυγε είναι μια άλλη ιστορία, έτσι. Μιλάω για το τι προσέφερε στην ομάδα, είναι και είναι σημαντικά. Λέω λοιπόν ότι μπορεί ένα σουτ, μια στιγμή αδράνειας να σου χαλάσει ένα αίτητο. Γι' αυτό είναι τεράστιο αυτό που πετύχαμε πέρσι. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στο Καραϊσκάκης να τους χαλάσουμε το αίτητο, να τους χαλάσουμε τη γιορτή. Τώρα που μας υποτιμούν, τώρα που νομίζουν ότι τα ελέγχουν όλα πάλι, τώρα που νιώθουν ότι δεν είμαστε δυνατοί, τώρα κάντους μια κηδεία. Πήγαινε, κάνε έτσι μια μεγάλη ματσάρα, πάρε το μάτς. Έχουμε ακόμα σημαντικά πράγματα για τα οποία μπορούμε να σκεφτόμαστε. Σημαντικά πράγματα να περιμένουμε. Σήμερα νίκη, διπλό στο Καραϊσκάκης, θα σου πάει στο αίτητο, δεύτερη θέση και μετά βλέπουμε. Τι θα γίνει, όλα τα άλλα μετά, μεταγραφές, αυτά, αν θα μείνει αυτός ο προπονητής, αν θα φύγει, αν θα έρθει άλλος. Τώρα, είπα δύο κουβέντες χθες το μεσημέρι, θέλω να τις πω και εδώ, στην πρωινή μας παρέα. Ξέρετε πόσο αγαπώ, πόσο γουστάρω, πόσο μου αρέσει ο Πάμπλο Γκαρσία. Σαν σκεπτικό, σαν πνεύμα, σαν παίκτης πόσο μου άρεσε. Όλο του το θυμικό, το DNA του, η συμπεριφορά του, αλλά και μετά σαν προπονητής αυτά που έκανε, ο χαρακτήρας του σαν προπονητής, το πώς άλλαξε και ο ίδιος και έγινε ένας εξαιρετικός παιδαγωγός για αυτά τα παιδιά, πολύ συνετός, πολύ μετρημένος, πολύ προσεκτικός και έχει διαπρέψει, γι' αυτό έχει πάρει αυτά τα ήττα πρωταθλήματα με την ΚΑΠΑ 19 και πιστεύω πραγματικά ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν θα είναι τώρα ή αν θα είναι αργότερα, θα τον δούμε τη Μονιέρη στην πρώτη ομάδα. Όμως υπάρχει ένα αλλά. Τα ποσταρίσματα για κρεοπολία, για χασάπιδες, για κόβω κρέας, ο Κρεοπόλης άμα κόψει ένα χρόνο, άμα κόψει τρία, αυτά. Σέβομαι απεριόριστα το ρόλο της γυναίκας, της συζύγου, του συντρόφου, του συνοδοιπόρου, έτσι, ειδικά. Ο Γκαρσία το έχει πει πολλές φορές ότι έχει μια γυναίκα με πολύ δυνατό χαρακτήρα που είναι δίπλα του, που τον στηρίζει. Έτσι πρόκειται για μια μάνα, για μια γυναίκα που βεβαίως δίπλα σε έναν τέτοιο άνθρωπο έχει το δικό της χαρακτήρα, τη δική της προσωπικότητα. Ναι, όμως τα ποσταρίσματα για το πότε θα αναλάβει προπονητής, το αν θα μπει, ο Χασάπης που έκοψε, οι άλλοι μπήκαν με ένα χρόνο κόβουν κρέας και
δεν νομίζω ότι προσφέρουν κάτι. Συγγνώμη αν κακοκαρδίζω κάποιους, αλλά δεν μπορώ να το κρατήσω μέσα μου. Θέλω να είμαι έντιμος απέναντι στον εαυτό μου. Και νομίζω ότι δεν τα χρειάζεται και ο Πάμπλο αυτά. Που πάντα ήτανε των λίγων λόγων, των ελάχιστων λόγων και των πολλών έργων. Δεν χρειάζεται το οποιοδήποτε ποστάρισμα από τη σύζυγο για να καταλάβουμε τι έχει κάνει ο Πάμπλο, τι έφτιαξε αυτά τα χρόνια στην ΚΑΠΑ 19 και πόσο μεγάλη παρακαταθήκη αφήνει, τι πρίκα δίνει στην πρώτη ομάδα με τον Τζόλι, με τον Τζιγάρα, με τον Γαϊτανίδη, με τον Μιχαηλίδη, με τον Χατζιστραβό, με τον Λίρατζι, με τον Τζαούσι, με τον Διαμαντή, με τον οποιοδήποτε που έρχεται από εκείνη την ομάδα. Ένα ποστάρισμα τι, ας πούμε, αν το σκέφτονται να τον βάλουν πρώτο προπονητή, θα πούνε α, αφού το ποστάρισε και η σύζυγος, τι. Θα κάνει καλό, μόνο κακό μπορούν να κάνουν τέτοια ποσταρίσματα. Και δεν νομίζω ότι είναι σύμφωνος με αυτό ο Πάμπλο. Που μπορεί να έχει δίκιο η σύζυγος, έτσι ότι ξέρεις κάτι, έδειξε πράγματα, ήρθε η ώρα, αλλά δεν είναι αυτός τρόπος όμως, τι. Να πιέσεις ας πούμε τον Ιβάν να τον πάρει ή με αυτόν τον τρόπο θα πει «Α, μαν, ναι, έχει δίκιο η σύζυγος». Η σύζυγος φυσικά το έκανε από την καλή της την διάθεση και δεν ήθελε να βλάψει πιστεύω. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο τρόπος. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο τρόπος. Και θεωρώ ότι είναι λάθος. Καλά τα ποσταρίσματα έχουν κλείσει σπίτια. Τα ποσταρίσματα έχουν καταστρέψει καριέρες. Υπεραγαπάμε τον Πάμπλο, ξέρουμε ότι είναι τεράστιο κεφάλαιο. Εγώ απάντησα ευθέως σε ερώτηση για να μην νομίζετε, γιατί είναι έτερον εκάτερον. Άλλο το δεν μου αρέσει ένα ποστάρισμα, άλλο αυτό που θα πω τώρα. Στην ερώτηση, θα τα έδινε στα κλειδιά στον Πάμπλο? Σε αυτό απαντώ. Έτσι, είπα ναι. Ανεπιφύλακτα ναι. Ανεπιφύλακτα. Μα το δίπλωμα, μα το προ, UEFA προ και τα λοιπά, ναι, τα ξέρουμε και αυτά. Όπως ξέρω και ότι μετά το διόρθωσε και ότι προσπάθησε να το μπαλώσει το πράγμα, αλλά ήδη είχε γίνει ντόρος. Όπως βλέπετε δε παιδιά, τα social media είναι μια κοτρώνα σε μια λίμνη που είναι λάδι τα νερά. Μέσα σε 5 λεπτά χτυπάνε τα τηλέφωνα, κοινοποιήσεις παντού, γίνεται ένας κύκλος, ανοίγει ένας κύκλος τεράστιος. Προσέξτε, δεν λέω ότι δεν πρέπει μια γυναίκα να υποστηρίζει τον άντρα της. Δεν λέω ότι έχει άδικο σε αυτό που γράφει. Δεν λέω αυτό, έτσι. Ότι έχει δείξει πράγματα βεβαίως αυτά τα 3 χρόνια, ναι. Λέω ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος. Δεν είναι αυτός ο τρόπος, ειδικά σε έναν τόσο τεράστιο σύλλογο. Και δεν χρειαζόμαστε τα ποσταρίσματα για να ξέρουμε τι τεράστιο κεφάλαιο είναι ο Πάμπλο Γκαρσία. Εγώ σας είπα, 2 ονόματα έχω βάλει σε φανέλα όλα αυτά τα χρόνια. 2. Το 5 και το 20. Το 5, Πάμπλο και το 20. Αντρέ, κανένα άλλο. Και περάσανε επεκταράδες που μπορούσαμε άνετα. Αυτούς, για πολλούς λόγους. Είναι η δική μου επιλογή. Είναι η δική μου επιλογή. Τέλος πάντων, το θέμα νομίζω έληξε, δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Απλά θεωρώ ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος, ο σωστός. Δεν είναι αυτός. Δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι ο Πάμπλο και τι μπορεί να δώσει. Κατά τα άλλα, και έτσι θα πάω. Διαβάζω το μήνυμα που μου στέλνει η Χριστίνα. Λοιπόν, παντού, δεν ξέρω, παντού μάλλον. Θυμάμαι που μας έλεγες μέσα στην καραντίνα και στη μοναξιά μας μη βλέπετε τηλεόραση. Βλέποντας τα τεράστια ποσά που δόθηκαν, που μοίρασε το κράτος, καταλαβαίνω τώρα το ρόλο που έπαιξαν και γιατί μας έλεγες να μην βλέπουμε. Σε ευχαριστούμε. Παιδιά, δεν είναι ότι ήξερα τι ποσά έχουν δοθεί. Έβλεπα την εικόνα που μεταφέρουν, την τρομοκρατία. Και εμείς σας λέγαμε, προσέξτε, γιατί είναι κάτι που πεθαίνουν άνθρωποι, προφυλαχτείτε, ναι, αλλά αυτή
η διασπορά του τρόμου, ότι τέλος, τελειώσαμε, ότι η ανθρώπινη ύπαρξη τερμάτισε, ότι ήρθε το τέλος του κόσμου. Αυτό λοιπόν στα κανάλια, γι' αυτό σας έλεγα, μη βλέπετε τηλεόραση. Εκατομμύρια δόθηκαν, τα είδατε τα ποσά, εκατομμύρια. Και με αυτά τα εκατομμύρια ο άλλος σου φτιάχνει, σε κάνει να μην μπορείς να αναπνεύσεις. Να θες να καβαλείς τα μπαλκόνια, να μην πω χειρότερα. Αυτά, Χριστίνα μου, τίποτα άλλο. Και τέλος, πριν πάω στο διάλειμμα, καλορίζικος ο τερματοφύλακας στο Γαύρο. 400 χιλιάρικα και δύο παίχτες, ε! Μπράβο, ρε παιδιά! Αλέκο! Έλα, Αλέκο! Έτσι είναι, έτσι είναι. Βεβαίως, μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον... στον Αλέξη. Πολύ καλό deal. Βεβαίως. Τερματοφύλακας, 400 χιλιάρικα και δύο παίχτες. Χαλάλι. Χαλάλι τα καλά λόγια. Συνέχεια για τον Ολυμπιακό και τον Μαρινάκη. Βεβαίως. Χαλάλι, ρε παιδί μου, πιάνουν τόπο τουλάχιστον. Ανοίγουν οι δουλειές. Και γίνονται ωραία τα ραβέρια. Έτσι. Εντάξει, παιδιά, καταλάβατε τώρα. Καταλάβαμε. Αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, ανοίξουμε γραμμές, να συζητήσουμε και αντάμα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Θες ποιο τραγούδι μου αρέσει και ακούω? Αν ας ξαναγινόμασταν πάλι πιτσιρίκι. Ειλικρινά, όχι για τίποτα άλλο. Στον ΠΑΟΚ να έπαιρνε. Ξέρεις... Θα το βάζω αυτό έτσι σαν υπενθύμηση. Τον αείμνηστο Νότι Τσίντογλου. Το έχω τώρα, το βρήκα, το αποθήκευσα και το έχω εδώ. Θα είναι φυλαχτό μας να μας θυμίζει. Και εμάς και αυτούς οι οποίοι φορούν τη φανέλα. Και μπορεί να είναι λίγο βαριεστημένοι, να είναι λίγο εντάξει, αράξαμε ή κάναμε το μεγάλο συμβόλαιο και δεν μας νοιάζει ή δεν έχω όρεξη ή δεν μου αρέσει. Αυτό. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Πού είσαι ρε παιδί. Πού είσαι φίλε μας. Έφεσα. Αθάνατη για αυτή. Όλοι οι παλαιοί ποδοσφαιριστές. Σύντομοι μου. Όλοι. Σαν τα χιόνια. Σαν Πατζάκης. Σαν τα χιόνια. Πού είσαι. Σαν τα χιόνια. Σαν τα χιόνια. Σε χάσαμε. Ξέρεις, και εγώ σας, ξέρεις πόσα μηνύματα. Τα... Πού είναι ο Γιώργος, τι έγινε με τον Γιώργος, συνέβη τίποτα, λέω, είναι κάτω, είναι... Είχα πάει κάτω στο Γαβροχώρι. Ναι. στο Γαβροχώρι. Για δώσε ρεπορτάζ. Για τα παιχνίδια που είδα, αυτό το παιχνίδι το οποίο με στεναχώρησε πάρα πολύ, ήταν με τη Χάρτινη. Τίποτα, τίποτα. Τα πρώτα 45 λεπτά... Είτε ήμουν έτοιμος να σπάσω την τηλεόραση, δεν μπορούσα. Στην ανάπαυλα εκεί που σταματάνε για να πιούνε νερό. Ταρακούνησε τους, ταρακούνησε τους. Α, τίποτα, δεν το έχει αυτό, αυτός ότι, εδώ. Εγώ πιστεύω ότι έχουν χάσει ήδη ποδοσφαιριστές και φταίει ο προπονητής αυτός την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Μου είπε χθες κάποιος που παίζει μπάλα, Γιώργο, εκεί στο συνεργείο που πήγα, και τον εκτιμώ πολύ. Αλλιώς ποδοσφαιριστής. Μου είπε Κωστή, να ξέρεις, φταίει ο προπονητής βεβαίως, σ' ακούω λέει που το λες, αλλά οι παίκτες δεν έχουν καθόλου ψυχολογία. Δεν υπάρχει κάποιος να τους εμπνεύσει. Μου είπα μάλλον, φταίνει οι παίκτες, έχεις δίκιο, έτσι, αλλά ο προπονητής έχει μεγάλο μερίδιο γιατί δεν μπορούν να βρουν ένα σημείο. Κάτι να πάρει φωτιά, ένα τσάφ να γίνει, το ρε παιδί. Γίνει και με... είναι... μου, το ίδιο γίνει και με τον Όφη στο ημίχρονο, με το που προηγήσει και τα λοιπά. Ναι. Να κάνει ευκαιρίες και να έχει υπεροχή ο Όφη. Εντάξει, είναι καλή ομάδα ο Όφη. Δεν κατηγορούμε ότι είναι η ομαδίτσα η μικρή. Μα αλλά εμείς... εσύ σαν... καθίσαμε είναι... τελείως μετά τον γκολ στο 5. Αντί να πάρουμε φωτιά και να βάλουμε ένα δεύτερο να το τελειώνουμε... Το έχει γίνει σαν το σκάκι. Άμα δεν κάνεις τις σωστές κινήσεις. Κάνεις το παιχνίδι στο σκάκι, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Το σημερινό ποδόσφαιρο δεν είναι γιούρια, όπως ήταν παλιά. Έτσι, έτσι είναι.
Έτσι. Τι να πω. Τα κάτω ήταν, εντάξει, είχα ορισμένες κοντρίτσες. Αφού σε μια στιγμή λέει η κόρη μου, περίμενα να δεις, κατεβαίνω στο σταθμό Λαρίσης. Ναι. Για να πάρω τον προστιακό και να πάω για ακόρτη. Φοράω το καπελάκι του ΠΑΟΚ, τη ναι. μάσκα του ΠΑΟΚ. Ναι. Και πάω σε ένα σεκιουρδέλιο, συγγνώμη, εδώ θα περιμένω για ακόρτη μου και τα ίνια. Ναι. Απάνω κάτω. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα όμως. Είσαι παλικάρι. Μπήκα μέσα στο τρένο. Είσαι παλικάρι. Κατεβαίνω στο σταθμό Κορίνθου. Με το που πήγα μου λέει η κόρη μου, μπαμπά, λέει. Έτσι μπήκες στο τρένο. Ναι, στο τρένο έτσι μπήκα. Το κολόσο. Ποιοι είναι αυτοί. Και το ωραίο ήταν ότι πήγαμε σε ένα παραθαλάσσιο. Έχουμε καθίσει και δεν λείπα, λέω μήπως υπάρχει τσίπουρο με γλυκάνιζο και τι γυρίζει. Έχω δει με το κουμπάρο των παιδιών, ναι. βάζελος αυτός, ναι. γυρίζει και λέει αυτός. Εσείς οι Σαλονικείς, το ούζολο που πίνατε, το βαφτίζετε τσίπουρο, καταρχήν λέω, κάνεις λέω ορισμένα φαόλ. Δεν είμαστε Σαλονικείς, είμαστε Θεσσαλονικείς, ο χάρτης και το λεξικό και ο άτατς αναφέρει Θεσσαλονίκη. Και όταν εμείς λέω πίναμε πάνω τσίπουρο, εσείς δεν έχετε ιδέα. Πίνατε βρόχινο νερό. Σας κατεβάσαμε το τσίπουρο, ξεκίνησε από την Μακεδονία, το φέρανε οι παππούδες μας, αυτοί που φύγανε λέω από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Άντε, για και χαρά. Μάθετε και λοιπόν, το τσίπουρο. Ευχαριστώ τους φίλους που ρωτούσαν για μένα. Να είναι καλά. Υπομονή, παιδιά. Όλα θα γίνουνε, μας φοβούνται, μας υπολογίζουνε. Φυσικά. Γι' αυτό και ψηφίσανε στη Βουλή, ο κάθε καταδικαστής ναι. μπορεί να αναλάβει και να γίνει πρόεδρος της ομάδας. Πέρασαν τον νόμο, φυσικά. Ήταν αυτό για το Μαρινάκι, πάρε το χαμπάρι. Ήταν αυτό για το Μαρινάκι. Σε καμία χώρα ευρωπαϊκή δεν γινόταν, μόνο στην Κολομβία, που ήταν οι λαθρέμποροι ναρκωτικών και μόνο και σε ορισμένα κράτη της Αφρικής. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Γιωργάρα μου. Σε φιλώ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε εδώ. Όχι, πέσαμε. Πέσαμε. Πάμε εδώ. Ναι. Ναι. Όχι, δεν θέλει. 0-3. Πάμε εδώ. 0-4. Φοβερό σκορ σήμερα. Φοβερό. 23-10-287-888. Να πω κάτι μέχρι να φορτώσει το κέντρο. Πιθανόν σήμερα, αφού δεν παίζει ούτε ο Εσίτη και αφού βλέπουμε πόσο κουρασμένος είναι ο Μαωρίσιο, παρεπιπτόντως παιδιά, εγώ από το Μαωρίσιο, που μπορεί σε λίγες μέρες να μην συνεχίσει, μπορεί και να μείνει, μπορεί και να μην μείνει όμως. Από την υπερπροσπάθειά του στο Ηράκλειο, δεν μπορώ να έχω παράπονο. Σκίζεται, δηλαδή δεν μπορείς να του προσάψεις ότι δεν τρέχει, δεν προσπαθεί, δεν πασχίζει για την ομάδα σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα γνωρίζοντας ότι μπορεί να μην είναι καν εδώ σε λίγες μέρες, έτσι. Λοιπόν, σήμερα αφού βλέπει πόσο ντεφορμέ είναι ο Ελκαντουρί, αφού βλέπει πόσο κουρασμένος είναι ο Μαωρίσιο, ίσως να δούμε τον Τζιγκάρα. Βάλ το μέσα το πιτσιρίκι. Απέναντι θα έχει τους πιτσιρικάδες που θα τρέχουν. Σε εμάς ποιος θα τρέξει, ο Καντουρί ή ο αυτός ένα μηδέν. Ναι. Εγώ είμαι. Τρεις έριξες με καραφιά. Τρία αναβόζουνα, τρία λαμπιόνια. Δεν εσύ τις έριξα ο τέταρτος. Ο Γιώργος ήρθε ξεκούρτος από τον Άπλιο και τους έριξε. Ο Γιώργος πρόλαβε, βγήκε. Εγώ μόλις είπε μπρος και έπεσαν οι γαμές. Βγήκε. Λέω κάτι από το κακό, το λέω να βγω κάτι φιάλο. Γιώργο μου καλώς όρισες. Για να μην σε ξαναπάρω. Είσαι ενοχλό, για να ακούσεις την εκπομπή να γουστάρεις. Ναι. Εγώ είχα επαφές κάθε μέρα με τον Γιώργο το χάρηκα, εντάξει, τα λέγαμε. Λοιπόν, τι να πω ρε παιδί μου, τι να πω. Σήμερα έχουμε και φιλικά, Ναι. Έχουμε και φιλικά παιχνίδια, Έχουμε πολλά φιλικά παιχνίδια σήμερα. Το νου σας ρε μάλια. Βα. Προσέξτε, σήμερα παίζετε το τελευταίο σας χαρτί. Για μάτια σας 14. Καλά, μη μας χαλνάτε και την μάλια. Τελευταία μας χαρά. Φτάνει πια. Πολύ σας ανεχτήκαμε φέτος. Αυτό ξεκινάει φυσικά από το κεφάλι, από το Φερέιρα.
ναι. Πρόσεξε. Πώς θα στήσεις την ομάδα, ούτε προπονητής, ούτε συνάδελφός σου, ούτε τίποτα. Αυτό, πρόσεξε, αυτό που βλέπουμε. Γιατί την εμπειρία ναι. που έχω, μόλις βλέπω το στήσιμο της ομάδας, λέω παιδιά χάσαμε σήμερα. Ναι. Το Λάβρο πού τον έχεις πετάξει. Γιατί κάνεις τις αδικίες και ξεχωρίζεις τα παιδιά, βρε. Ένας δεν σε δείχνει στον πάγκο όταν βγαίνει τον γκολ. Αλλά αυτό... Και μεταξύ τους είναι σκοτωμένοι, δεν τους βλέπεις. Βγάζει ένας γκολ και άλλος πηγαίνει προς τον κόρνερ και άλλος πηγαίνει προς την άλλη πλευρά. Ο Γιώργος ξέχασε να σε πει. Μου το είχε πει και εμένα να σου το πω και δεν του κατάλαβες καλά. Το Βασιλόπουλο να τον πεις, όχι στο Open, αλλά στο ΠΑΟΚ TV, γιατί δείχνει συνέχεια τα παιχνίδια του Γαβρού. Στο ΠΑΟΚ TV, Κωστή μου. Δεν άκουσες που το είπα. Το είπε. Βέβαια το είπα. Πότε. Πού να το πω, την προηγούμενη εβδομάδα. Το είπες. Άλλο το ΠΑΟΚ. Ναι. Το Open τι δείχνει, δεν μπορεί να δείχνει τότε, τα μάτια τα δικά μας. Την επόμενη μέρα τότε που το ρώτησε το Βασιλόπουλο το πω για το, και σε είπε έχει διεύθυνση μέσα, έχει αυτά, είναι οργανωμένος ο σταθμός και δεν μπορούμε εμείς να επέμβουμε ναι. και να κάνουμε. Το είπαμε κιόλας πολλές φορές. Είχε τονίσει και μου το είχε για... πει, αλλά δεν το είχες καταλάβει. Ναι, ναι. Για και ποιο το ξεχνάω τόσες φορές που βγαίνω. Φυσικά το είχα καταλάβει, μα το Open δεν δείχνει τα παιχνίδια μας. Το ΠΑΟΚ TV τα δείχνει. Για ποιο αυτό, λόγο αυτό να δείχνει, γιατί να δείχνει επανάληψη να μας με τον Γαβρό, δείξε τις φιέστες, αυτό είπαμε. Δείξε ναι, κάτι άλλο. Τώρα ήταν κάτω στον άφλο και ήθελε να δει τι, κάτι ας πούμε και έδειχνε συνέχεια τις σύντες που κάναμε με τον Γαβρό. Λοιπόν, από μένα, μπιζί ΠΑΟΚ, πάω και ξερό ψωμί. Γεια σου Παυλάρα, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ναι. Α, δεν, σήμερα έχουμε θέμα, δεν πειράζει, δεν πειράζει, όλα καλά, όλα καλά. Έλεγα λοιπόν 23-10-287-888 μέχρι να ξανασηκώσουμε το κέντρο. Έλεγα ότι σήμερα είναι μια χρυσή ευκαιρία. Βάλε τον πιτσιρικά μέσα. Βάλε τα πιτσιρίκια. Δεν ξέρω αν θα προτιμήσει και τον Μιχαηλίδη πάλι. Δεν ξέρω αν θα βάλει τον Τζόλι. Έτσι, ευκαιρία για τον Τσιγκάρα που είναι αμυντικό χαφ. Δεν το ξέρω το παιδί, εννοείται. Δεν έχω τέτοια θέματα. Απλά σκέφτομαι ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία αφού απέναντι θα υπάρχουν πιτσιρικάδες που θα τρέχουν. Βάλ τον για αυτόν ο οποίος διψάει, τρελαίνεται να δείξει πράγματα. Έτσι. Διάβασα κάπου, Γαϊτανίδης και Χατζηστραβός προπονούνται μαζί με τον Νουάρντα. Έρχεται μια φουρνιά, η οποία φουρνιά είναι πολύ σημαντική. Και θα μας δείξει, θεωρώ εγώ, αυτό είναι διέστηση. Αλλά δεν πατάει στο πουθενά. Θα μας δείξει σπουδαία πράγματα. Περιμένουμε από αυτή τη φορνιά των παιδιών που έχουν και πολύ Πάμπλο Γκαρσία μέσα, στην οτροπία, στο σκεπτικό, στις αρχές πάνω στο παιχνίδι, στο δεν θέλω να χάνομαι τίποτα, στο σέβομαι τον αντίπαλο, στο είμαι πάω και θα τα δώσω όλα. Αυτά τα πράγματα θέλουμε να δούμε. Αυτά. Πάμε πάλι στις γραμμές. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Αλλό στο φιλάρετο. Δύο έφαγες εσύ. Αναβόζουσαν τα λαμπιόνια και βγήκες εσύ ο τρίτος. Έχετε βρει τρικλοποδιές ο ένας τον άλλον. Έλα, φιλάρετε μου. Σε ακούω, λοιπόν. Προπονούμαστε για το απόγευμα, το βραδάκι. Για πες, λοιπόν, για πες. Επιβάλλεται να έχουμε ταχύτητα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, το βασικό του στοιχείο είναι η ταχύτητα και η δύναμη. Ναι. Μόνος τρόπος για να μπορείς να τα απεξέλθεις δεν είναι να περπατάς. Σωστό. Αν αρχίσεις να περπατάμε, τέλος. Μα έχει απέναντι έχει πιτσιρικάδες που είναι φρέσκο αίμα, που έχουν δυνάμεις και δεν μπορεί τώρα. Δεν φαντάζομαι, ας πούμε, τον Μαουρίσιο και τον Καντουρί να κυνηγάνε τους 20χρονους. Δύσκολο. Μα έτσι είναι. Έτσι, έτσι. Είναι. Και γι' αυτό μπορεί κάποιος όταν έχει ταχύτητα να φαίνεται ότι έχει 22 παίκτες, αν οι άλλοι περπατάνε. Το βασικό λοιπόν είναι η ταχύτητα, άρα σίγουρα οι νεαροί θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ σαν να τα απεξέλθουμε, αλλά θέλω ουσιαστικά όσοι παίξουν και όποιοι παίξουν να καταλάβουν ότι δεν παίζουν μόνο για τον προπονητή τους, ίσως είναι το ελάχιστο ο προπονητής. Ναι. Αυτό που κάνουν έχει να κάνει με τους ίδιους, με την ιστορία τους και με την καριέρα τους. Όταν λοιπόν θα κατέβουν και θα μπουν μέσα στο γήπεδο, δεν έχουν μέσα τη σκασίλα του «Να, ο ένας μου έκανε αυτό, ο άλλος μου έκανε εκείνο» ή «Δεν έχω διάθεση».
ναι. έχουν να κάνουν με τον εαυτό τους και μόνον. Ο εαυτός τους λοιπόν ας είναι σωστός και ας κάνουν το καλύτερο που μπορούν να κάνουν. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ακριβώς έτσι. Ναι. Εντάξει. Τα παιδιά αυτά τώρα, τα πιτσιρίκια, που πήραν την ευκαιρία, εγώ πιστεύω σε εμάς με κανένα πρόγραμμα, με κανένα προγραμματισμό, έτσι, έχω αυτή την αίσθηση δηλαδή, θεωρώ ότι του προέκυψε, ότι έριξε ζαριά, ότι ήταν ένα τελευταίο σωσίβιο. Δεν είδα εγώ να υπάρχει πρόγραμμα όλο το χρόνο, να σας το πω έτσι. Αλλιώς θα τους είχαμε δει και νωρίτερα. Τέλος πάντων, τα παιδιά αυτά, πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, Στελάρα μου, έλα. Καταρχήν. Συγγνώμη αν ταλαιπωρήσετε με τις γραμμές, δεν ξέρω αν έχω κάνει εγώ κάτι. Εγώ έβγαλα κατευθείαν γιατί πήγα να στρώσω το κέντρο. Ναι, έλα αγοράκι μου. Εγώ αισθάνομαι φίλε ότι όπως μετράει κάποιος κάπου δεν περνάει καλά, δεν είναι φυλακή οτιδήποτε, ότι περιμένει να τελειώσουν αυτές οι 3-4 αγωνιστικές πόσο μείνανε. Ναι. Έτσι αισθάνεται ο κόσμος να τελειώσει κάτι άσχημο. Σωστό. Απλά διακυβεύεται κάτι σημαντικό, Στέλιο. Αυτό λέμε, ότι δεν είναι μια. Τελειώσαμε, έχουμε πάρει μια συγκεκριμένη θέση και πάμε να παίξουμε αυτά τα 4 μάτς και να φύγουμε. Γεια σας. Έτσι ακριβώς αυτό το κάτι διαφορετικό περιμένω να δω σήμερα. Κάποιοι να αρπάξουν την ευκαιρία να μπουν μέσα και να δείξουν από αυτή την άσχημη χρονιά τουλάχιστον να μείνει κάτι θετικό, κάτι, να βγει κάποιος καινούριος παίκτης. Να ξεπηδήσει η ελπίδα ναι. από μια πολύ τραγική χρονιά. Ευθύνες, μόλις τελείωσε το πρωτάθλημα, ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτοί που προσέλαβαν τον προπονητή, που ανοιχτήκαν όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στα πολιτεία τώρα να βάζει γκολ η ομάδα και να μην πανηγυρίζουν μεταξύ τους. Εγώ αυτό στέκομαι γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Να ναι. βάζει κόλλο ο Βίσβα με το Ρημιό και να μην πανηγυρίζουν. Αυτό είναι γελίο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτοί που έχουν πλακωθεί και στο ξύλο στα πολιτήρια. Δεν γίνεται να πω. Δηλαδή ο ένας τα λέει τρέχω, ο άλλος δεν τρέχεις, δεν κάνω, δεν ράνω. Δηλαδή καραγκιουζιλίκια φίλε. Το κλίμα σε μια ομάδα είναι το α και το ω. Αυτό που λες. Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω τέτοια πληροφορία ότι είναι σκοτωμένη. Θα σου πω. Εγώ λέω αυτό που βλέπω. Αυτό θα σου πω. Ένα πράγμα. Αν μεταξύ τους δεν είναι αυτοί μια γροθιά, αν μεταξύ τους δεν είναι μπετόν αρμέ, αν ο ένας δεν σκίζεται για τον άλλον όπως έγινε τα τελευταία 3 χρόνια, αν ο ένας πραγματικά δεν νιώθει τον άλλον η οικογένειά του, τότε γεια σας, έχει χαθεί ιστορία από την αρχή. Άνοιξε το μεσαίο του δάχτυλο και πάει να δώσει μπουνιά ρε φίλε. Να σου πω κάτι, Στέλιο, θυμάσαι που έλεγα ο φίλος μου Θοδωρής που έχει παιδότοπο ανατολικά και μου έλεγε ότι είναι εδώ, έχει γενέθλια το παιδί του τάδε και με πήρε και μου λέει Κωστή, άμα δεις αυτή την εικόνα πριν ξεκινήσουν τα 2 double. Είναι εδώ λέει και είναι όλοι, έχω τρελαθεί λέει από τη χαρά μου να δεις λέει πως είναι σαν να είναι όλοι μια οικογένεια, σαν να είναι συγγενείς λέει. Οι γυναίκες μεταξύ τους, τα παιδιά ο ένας τον άλλον, σαν να είναι οι θείοι με τα νύψια. Ένα πράγμα λέει, αυτό το πράγμα δεν μπορεί λέει. Να μην κατακτήσει πράγμα, να μην κατακτήσει τίτλους. Και σήμερα φίλε, επειδή όπως είπες και αυτοί έχουν πιτσιρικάδες και τρέχουν και δεν είσαι σε θέση να υποτιμήσεις τον Παναθηναϊκό, πρέπει να έχεις κατοχή μπάλας και να μην τρέχεις να πάρεις την μπάλα για να μην κουραστείς. Ακριβώς. Τώρα, ξέρεις, αυτά κάτι 65-35 που βλέπαμε με τη χάρτινη. Ποια 65-35 κατοχή με τη χάρτινη ρε φίλε. Και θες να πάρεις τώρα την μπάλα, ποια έκανες αυτή την άκρη να μοιάζει Μπαρτσελώνα. Με τίποτα. Με τίποτα. Κάποια στιγμή η Στέλιο δείχνει στο 74 μηδέν κόρν μέσα στην Τούμπα. Δηλαδή σαν να παίζαμε μέσα στο Άνφιλτ με τη Λίβερπουλ του Κλοπ. Κάνεις να μοιάζουν Μπαρτσελώνα μια την εκείνη του Ολυμπιακό μέσα στην Τούμπα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Μηδέν κόρνερ. Αυτούς. Τους έκανες να μοιάζουν Μπαρτσελώνα. Αυτό που είπα ότι δεν θεωρώ ότι... Παιδιά δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Να πούμε τι ομαδάρα έχει ο άλλος ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει μια ομάδα που δεν μπορείς να τον σταματήσει. Είμαστε εμείς τόσο κακοί. Και με τον έναν και με την άλλη. Φίλε, όχι κακοί. Άθλοι. Ανύπαρκτοι. Δεν κατεβήκαμε. Δηλαδή τώρα επιτρέπεται η ομάδα να παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Δεν σέβεστε αυτό που σας πληρώνει ρε. Στην ώρα σας. Τι να πω ρε φίλε. Δηλαδή χάθηκε και το φιλότιμο, χάθηκαν όλα. Περιμένω να βγάλω μια αντίδραση. Γιατί πολλοί από αυτούς δείχνουν με τη συμπεριφορά τους ότι δεν αξίζουν να έχουν θέση στο νέο ρόστερ του ΠΑΟΚ την νέα χρονιά.
Μα αν το δείξουν, έχει τέσσερα παιχνίδια. Ποιος πραγματικά θέλει να μείνει στην ομάδα, φίλε, τελείως. Στελάρα μου. Απλά λόγια είναι φτωχιά. Ένα πράγμα. Αν κάποιοι από αυτούς νομίζουν ότι επειδή υπογράφτηκε ένα συμβόλαιο, τελειώσανε αυτά, δηλαδή τρία χρόνια τώρα τακτοποιηθήκαμε. Θα βρεθούν πολύ δυσάρεστον εκπλήξεων. Ούτε ρεπορτάζ μεταφέρω, ούτε πληροφορίες έχω, ούτε τίποτα. Καθαρή διέστηση. Σου πει, έλα εδώ αγόρι μου, έλα εδώ, ναι. Σου κάναμε 3-4. Γιατί σέρνεσαι. Δεν έχεις στην ομάδα μου δεν έχεις θέση έτσι όπως συμπεριφέρεσαι. Έλα εδώ να βρούμε τη χρυσή τομή να φύγεις. Έτσι πάει. Ούτως ή άλλως τους πληρώνει και δεν παίζουν. Κάρφωσε δυο δελτία στον τοίχο να παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι. Τρία χρόνια εγώ να συμπληρώσω, έξε να πήξεις μπάλα, φίλε. Τελείωσε. Άμα σ' αρέσει αυτό το πράγμα, τελείωσε. Μα είναι δυνατό, ρε φίλε. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Άντε τον προπονητή, εγώ το καταλαβαίνω. Δεν τον γουστάρεις, δεν έχετε επαφή, σας έχει ξενερώσει. Ναι. Παίξε για το λαό σου, για τον κόσμο αυτόν που είναι πάντα δίπλα σας, έχει κάνει θεούς. Παίξε για την υστεροφημία σου, παίξε για το έβλημα, παίξε για τον εαυτό σου. Παίξε για την ομάδα και στο τέλος, παίξε φίλε για τους παχυλούς λογαριασμούς. Δεν γουστάρεις τον προπονητή. Μπες μες στον Ολυμπιακό, πάντα τρία γκολ και να πάνε αρχηγοί στον πρόεδρο. Να πούνε αρχηγοί και να πάνε στον πρόεδρο και να πούνε εμείς με αυτό δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Ότι τους πάσαμε το αίτητο, πήραμε αυτό το μεγάλο διπλό. Αλλά με αυτό δεν μπορούμε να δουλέψουμε, γιατί δεν μπορείς να αλλάξει 25 παίκτες. Αλλά κάτι δείξε, κάτι κάνει. Έχετε αρχηγούς. Ακριβώς. Γιατί τώρα βλέπεις τι λέμε. Φταίει ο προπονητής, ναι, αλλά και εσείς τι πρόσωπο είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι δηλαδή, πούτε, ρε, φίλοι, πρέπει ο προπονητής να σας πει, τραβήξτε μια φανέλα, ρίξτε μια κλωτσιά, βγάλτε μια αντίδραση. Πρέπει να το πει, πρέπει να είναι ο προπονητής για να τους πει. Μην αφήνετε τον Τσιμίκα να αλωνίζει ή τον κάθε Τσιμίκα ή τον κάθε αντίπαλο. Κατάλαβες. Το μισό πάθος, άμα δείχνει από αυτό που δείξαν οι παίκτες του Όφη, ο αγώνας έχει λήξει 1-4. Αλλά αυτή ήταν παντελώς αδιάφορη, ρε φίλε. Σαν ήταν η ομάδα του δημοσίου. Υπάρχει πρόβλημα τώρα. Ρε Στέλιο, βλέπεις, προηγείσαι 0-1 στο 5 και αντί αυτό το πράγμα να σου δώσει φτερά, να βάζεις ένα δεύτερο να τελειώνεις, έτσι, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό και εκείνο το μάτς στην Κρήτη, παθαίνουμε μία καθίζηση, παθαίνουμε ένα πράγμα, ένα blackout. Εξαφανίζεται η ομάδα, να δοκάρια, ο Όφι, να γκολ ένα, να γκολ δεύτερο. Παιδιά, τι υπάρχει εκεί, τι γίνεται. Και σε έριξε και μια προειδοποιητική με το δοκάρι και δεν ξύπνησε στον πάγκο. Δεν ξύπνησε κανένας. Έλος πάντων. Έγινε Στελάρα μου, φίλε. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά, φίλε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πάμε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον. Καλημέρα. Έλα, είσαι ο. Clark Kent. Έλα, ρε Clark Kent. Έλα, τα αγόρι μου. Έλα. Έχω καιρό να βγω γιατί ακούω όλους τους ομοειδεάτες μου. Ναι. Και συμφωνώ απόλυτα με όσα λένε, απλά βγήκα γιατί χθες έβαλες επανάληψη κάτι το οποίο δεν το είχα ακούσει, αυτό με τον προπονητή που κάνει στο τέρφι και να σου πω την αλήθεια, ναι. Άποψη δικιά μου και εκπροσωπώ μόνο τον εαυτό μου, το ξεκαθαρίζω αυτό, ναι. Αυτό δεν μ' άρεσε. Να σου πω την αλήθεια, δεν μ' άρεσε. Ναι, εντάξει φίλε. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι σατυρικά, φίλε, είναι σατυρικά, είναι ψυχαγωγικά. Εννοείται, εντάξει, οκ. Okay, αυτό είναι, και εγώ, ρε, είναι, παιδί μου. Αυτός ήταν ο σκοπός. Αλλά αυτός ήταν ο σκοπός. Ναι, και μόνο. Ναι, 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 κανένας άλλος. Εγώ έχω πει, δεν είμαστε εδώ ούτε να ανεβάζουμε προπονητές, ούτε να ξυλώνουμε, ούτε να φέρνουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Απλά στο πλαίσιο του ψυχαγωγικού, στο χαβαλέ που κάνουμε, έτσι. Απλά και μόνο αυτό. Διάβασα την είδηση, ΤΣΣΚ Μόσχας θέλει τον προπονητή και σκέφτηκα αυτό. Γέλασες. Yeah, ναι, ναι. Γέλασες. Φίλε, αυτό ήταν ο σκοπός. Έτσι, ούτε να αποδομήσουμε τον προπονητή, ούτε να τον προσβάλλουμε, ούτε τίποτα. Είδες ότι κόβω αυτούς που χρησιμοποιούν μειωτικούς χαρακτηρισμούς για τον προπονητή. Μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Προσέφερε δεν προσέφερε. Σεβασμός. Ούτε σημαίνει που κάναμε το χητικό ότι δεν σεβόμαστε τον προπονητή, έτσι. Άκουσε, δεν είχε τίποτα προσβλητικό μέσα. Προφανώς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό το διευκρινίζω γιατί, ναι, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Τα ηχητικά και τα σκετσάκια που κάνουμε δεν είναι για να προσβάλλουμε την ομάδα, δεν είναι για να φέρνουμε ή να ξυλώνουμε προπονητές, δεν έχουμε τέτοιο ρόλο, δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιο ρόλο και δεν πρέπει να έχουμε, το ξέρετε οι παλιοί ακροατές και εσείς είσαι παλιός. Άρα θεωρείτε τέτοιου είδους. Ψυχαγωγική καθαρά. Εγώ πιστεύω ότι εντάξει, και ο προπονητής έχει κάνει λάθη, προφανώς. Ναι. Αλλά δεν. Και σίγουρα και οι παίκτες. Βέβαια. Έχουν κάνει και αυτοί λάθη.
τα οποία λάθη δεν μπορείς δηλαδή να κρεμάς έναν ολόκληρο λαό, μια ολόκληρη ομάδα, μια ολόκληρη οντότητα, που η οποία, δηλαδή μια ομάδα η οποία ο καθένας μας, κάθε παδός, στο μυαλό του ξυπνάει με τον ΠΑΟΚ. Ακούγοντας εσένα, φυσικά, διαβάζοντας τα site στο ίντερνετ, ναι, ναι, δηλαδή εντάξει, ξυπνάμε και λέμε τι έγινε, ξέρω εγώ το ένα από το άλλο, όλα, μήπως όλα, κάποιο νέο, όλα, κάτι οτιδήποτε. Κάθε στιγμή καθορίζει... Αυτό οι τέχνες πρέπει να το σεβαστούν. Ναι. Μα γι' αυτό λέω συνέχεια, Κλάρκ. Πρέπει να το σεβαστούν και να πούνε, και να πούνε ότι, παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από εμάς. Ας κάνουμε το καλύτερο. Και όταν λήξει η χρονιά, θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Μα γι' αυτό λέμε, Κλάρκ. Εμένα, αυτό θέλω να γίνει. Γι' αυτό λέμε συνέχεια. Συνέχεια το λέμε και έχουμε κουράσει, αλλά είναι σημαντικό. Δεν μπορεί να φταίει μόνο ο προπονητής ή μόνο οι παίχτες. Ή μόνο ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ή μόνο ο τεχνικός διευθυντής. Ή μόνο οι μεταγραφές. Εδώ είναι ένα puzzle. Τώρα, τι ευθύνη και τι ποσοστό δίνει ο κάθε ένας. Αυτό είναι τελείως... Αυτό είναι το δικό είναι, του. Είναι αντικειμενικό, είναι υποκειμενικό. Ναι, ρε παιδί μου, έχω ακροατές που λένε ότι τι ευθύνη να έχει ο προπονητής, έχει μικρή ευθύνη. Οι παίχτες φταίνε, αυτοί δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Άλλοι λένε, μα οι παίχτες αυτοί πήραν τα double και τα λοιπά, ο προπονητής τα γκρέμισε όλα. Άλλοι λένε, φταίει ο σχεδιασμός, δεν βοηθήθηκε από τις μεταγραφές. Ή φταίει τα προηγούμενα χρόνια οι σπατάλες που έγιναν και βρεθήκαμε να μην μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές το χειμώνα. Δηλαδή, δεν είναι ένα πράγμα μόνο, αδερφέ μου. Και πρόσεξε, αυτά που αφορούν μόνο σε εμάς. Δεν βάζουμε στη συζήτησή μας τις ψευτοεπιτροπές, τα δικαστήρια, τη λάσπη. Μιλάμε για αγωνιστικό κομμάτι. Μιλάμε μόνο για αυτό, γιατί το άλλο είναι ένα τεράστιο ζήτημα που επηρεάζει όλα αυτά που λέμε εμείς, που συζητάμε μεταξύ μας για την ομάδα. Έτσι, δεν είναι κάτι αποκομμένο. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία αυτά. Όταν πας να παίξεις και σου λέει υποβιβάζεσαι, ή όταν βλέπεις ότι τον άλλον τον σμπρώχνουν, ή τρως ένα πόλεμο λυσαλαίο από το σύστημα από γύρω-γύρω, δεν γίνεται να μην επηρεαστείς. Αλλά βλέπεις ότι εμείς είναι τέτοια η φτιάξη μας, που πρώτα κοιτάμε τα δικά μας λάθη, κοιτάμε τον εαυτό μας και δεν προσπαθούμε να βρούμε δικαιολογίες όπως έκαναν, ούτε να ψάξουμε να κλαφτούμε για άλλα πράγματα. Και νομίζω γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί. Ναι. Και κάτι τελευταίο να πω. Πάλι δικιά μου άποψη, έτσι, πάλι δικιά μου, ναι, ότι για μένα ο Καρσία δεν πρέπει να ανέβει στην Α. Πιστεύω, παιδιά, ότι τώρα, για μένα... Βάζεις και το τώρα, βάζεις και το τώρα ή καθόλου. Νομίζω ότι δεν είναι η κατάλληλη φάση, γιατί ναι, δηλαδή νιώθουμε σαν να είμαστε πνιγμένοι, ναι, να ναι, πάμε να πιαστούμε από οτιδήποτε, το οποίο όμως μπορούμε να το τραβήξουμε μαζί μας και να πνιγεί μαζί μας. Ναι. Άρα βάζει και το τώρα, ότι δεν πρέπει να ανέβει τώρα. Βάζω αυτή τη στιγμή τώρα. Ναι, τώρα, ναι, ναι, τώρα, ναι, ναι, όπως είναι η φάση εμβρασμό ψυχής, γιατί είμαστε όλοι εμβρασμό ψυχής. Δεν πρέπει να πάρουμε μια τέτοια απόφαση να ανεβάσουμε τον Καρσία. Τον αγαπάμε όλοι. Φυσικά. Αυτό δεν είναι. Δηλαδή νιώθει κεφάλαιο. ΠΑΟΚ, δεν είναι. Αλλά από εκεί και πάνω, από εκεί και πέρα, δηλαδή δεν θεωρώ ότι. Δηλαδή και ο άνθρωπος αυτός θα θέλει παιδιά ένα χρόνο. Ναι. Να προσαρμοστεί λίγο και ναι, στην Αλφα. Okay. Ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή δεν θα το κάνουμε τώρα ένα χρόνο, να το κρεμάσουμε τη κέλια πάλι. Ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Όμως, ακόμα και όσοι λένε ναι, Γκαρσία τώρα, νομίζω ότι βάζουν πολλές υποσημειώσεις πίσω και πολλά αν που συνοδεύουν την άνοδο του Γκαρσία. Έτσι, πέρα από το πρακτικό κομμάτι που είναι ότι δεν υπάρχει το δίπλωμα, αυτό είναι ένα πρακτικό θέμα, είναι πώς θα προφυλάξεις, πώς θα θωρακίσεις, πώς θα ενισχύσεις το Γκαρσία τώρα. Κατάλαβες. Αλλιώς, αν είναι μόνο βάλ τον μπροστά να απορροφήσει όλους τους κραδασμούς, βάλ τον μπροστά να είναι να αναχαιτήσει, να πούμε, το κάθε στραβό που θα έρθει, βάλ τον μπροστά να είναι κυματοθράφτης, να είναι αλεξικέραυνο, να παίρνει πάνω του όλα τα στραβά, εννοείται ότι αυτό σημαίνει κάψιμο ενός τεράστιου κεφαλαίου. Συμφωνώ απόλυτα με αυτούς που υποστηρίζουν αυτό. Όταν όμως λέμε ακριβώς, ο Γκαρσία πρώτος, με πολύ προσοχή στο πώς τον στηρίζεις. Στις στραβές, στο πώς θα τον ενισχύσεις μεταγραφικά, στο σκεπτικό του, πώς θα καταλάβεις το χαρακτήρα του και τη δική του νοοτροπία, την ιδιοσυγκρασία. Όλα αυτά. Έχει πολλά αν μετά, Κλάρκ. Έτσι, έχει πολλά. Δεν βάζεις, αυτός δεν είναι για ξόδεμα, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Είναι κάτι πολύτιμο που θέλουμε όταν γίνει, ούτε έχουμε καμιά περιμονή να πούμε τώρα θέλω, τώρα
όταν γίνει να γίνει σωστά, εγώ αυτό. Και αν γίνει τώρα, που εμένα αν με ρωτάς, γιατί με ρώτησε ο κόσμος, με ρωτάνε, θα τα έδινα, αλλά υπάρχουν μετά πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να συνοδεύσουν αυτό το τώρα, κατάλαβες. Άρα συμφωνώ σε αυτό ακριβώς, που λες. Ακριβώς. Όχι απλά, άντε, δηλαδή αρπακολιά, όχι. Βάλ τον τώρα και εντάξει ρε παιδί μου. Όχι. Κατάλαβες. Οπότε... Οι αρπακολιές ποτέ δεν μας βγήκανε. Ποτέ. Δεν είναι ένας τέτοιος για να τον ξοδέψουμε ελαφρά την καρδία, για να τον βάλουμε εκεί και να κάψουμε έναν που εγώ πιστεύω ότι θα φέρει με την πρώτη ομάδα πρωταθλήματα, κύπελα που θα τον δούμε να κοουτσάρει τον ΠΑΟΚ μας στο Champions League. Αυτό έχω στο μυαλό μου εγώ με τον Παύλο. Αλλά όλα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά. Έτσι. Και επίσης πιστεύω ότι στην ΚΑΠΑ 19 που είναι κάνει, εκτός ότι φαίνεται η δουλειά που κάνει, έτσι, ίσως είναι ένας λόγος ο οποίος μένει και στην ΚΑΠΑ 19, γιατί μπορεί να βγάλει πολύ αξιόλογους παίκτες. Ναι. Που ίσως, ναι. Ίσως αυτό είναι πολύ καλό για τον Αμπέλ. Για τον Φερέιρα που θέλει ναι. Μικρούς. Που μάλιστα. Θέλει να ανεβάσει τις ακαδημίες. Που είναι ένα σκεπτικό της ΠΑΕ να ξεκινήσουμε τις ακαδημίες να ανεβάζουμε κόσμο σιγά σιγά. Ναι. Έγινε Κλάρκ! Αυτοί οι δύο να συνεργαστούν. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Bye. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Θυμίζω, πρώτη ώρα χορηγία είναι η ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, ειδικά LG αυτό το διάστημα. Και ψυγεία και πλυντήρια, καταπληκτική τεχνολογία. Αιγαίων και στο δικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Σήμερα δίνουμε τραπέζι 50% έκπτωση για το μεσεδοπολείο στο δικητήριο. Εκεί στο ηχθειοπολείο έχει και χώρο εστιατορίου δίπλα υπέροχου μεσεδοπολείου. Και ωραίο κάστρο 69-56-66. Φυσικά Νικολαίδης και γλυκό και τούρτα και ψωμί και υπέροχα παγωτά καταπληκτικά στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163. Και φυσικά Τσαντεκίδης 20 χρόνια και μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο. Ανεβαίνοντας στον δρόμο για το ωραίο κάστρο. Απέναντι ακριβώς από τα τζάμπο. Μην καλείτε να πάμε σε διάλειμμα και έρχομαι μετά με τις γραμμές. Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε, μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Θυμίζουμε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Υπέροχα εδέσματα, εκλεκτά, πεντανόστιμα, 705-750, δηλιβεριά, με αποστάσεις. Και πραγματικά όποιος πήγε, κόλλησε τι ξαναπήγε, δεν το συζητώ. Φυσικά Τέντα Home, 36 χρόνια εμπειρίας, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης σε Τέντα. 4-30-0-11 ανατολικά, αλλά και δυτικά στην Πολύχνη, αγνός στρατιώτη 92 όπως ανεβαίνετε, πανιά και σίδερα και τέντες για μια ζωή. Από τον κορυφαίο, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, ξέρετε όσοι βάλατε στην Τέντα Home, γνωρίζετε αυτό που λέω. Και φυσικά, Climart και Climart.gr, μπείτε να δείτε γραβιάς και δελφών για ψήξη, για θέρμανση, εκεί. Νίκη και μόνο νίκη σήμερα, δεν θέλω να σας ζαλίζω πολύ το κεφάλι με αυτά. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι τρεις βαθμοί σήμερα είναι, οι τρεις πόντοι είναι μονόδρομος. Ποιοι θα παίξουν, πώς θα παίξουν είναι μια ιστορία, τέλος πάντων. Πάμε στις γραμμές 2310-287-888. Ναι! Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον. Θρασίβουλος. Α, γεια σας. Τι κάνετε. Πώς πάμε. Εσείς είστε μεσημεριανός. Ναι, μεσημεριανός, αλλά σήμερα είμαι λίγο ανήσυχος. Έχω κάποιες έτσι, τι να σου πω, αγωνίες. Τι θα γίνει με το σημερινό παιχνίδι. Πώς θα παραταχθεί η ομάδα. Να. Είναι, τι να σου πω, μια καμπή δυσκολότατη η σημερινή. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε, όπως λες, νίκη, μόνο νίκη. Και επειδή αυτή η ομάδα, η αντίπαλη, έχει, μου φαίνεται, νέο αίμα μέσα, έχει νεύρο, έχει ταχύτητα. Έχει πιτσιρικάδες. Τι θα παρατάξει η ομάδα σήμερα. Έχεις τίποτε πληροφορίες, έχουμε αγωνίες. Αν έχεις κάτι πληροφορίες. Να σας πω, για την εντεκάδα κανένα δεν ξέρει. Υπάρχει μια περίπτωση να δούμε τον δικό μας τον πιτσιρικά στο κέντρο, τον Τσιγκάρα, να βάλει το αμυντικό χαφ, αφού εσύ τι είναι με κόκκινη κάρτα. Αφού ο Μαουρίσιο είναι καταβεβλημένος, ο Ελκαντουρί δεν ξέρω τι θα επιλέξει, πάντως η ομάδα πρέπει σήμερα... Όλοι. Ορίστε. Να φρεσκαριστεί. Επιστρέφει ο Βιερίνια που δεν ξέρω αν θα έχει ρόλο από την αρχή ή θα τον βάλει μετά, αν θα τον βάλει αριστερά, αν θα τον βάλει δεξιά, αν θα τον βάλει μπροστά, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του προπονητή. Ναι. Θα δείξει.
Πάντως υπάρχει γενικά μια απογοήτευση, υπάρχει ένα ξενέρωμα για όλο αυτό που έχει δείξει η ομάδα. Με ένα μούδιασμα σε όλους. Αυτό δεν. Τι να πούμε δηλαδή ότι είναι όλα τέλεια. Απλά η ομάδα πρέπει σήμερα να πάρει το παιχνίδι. Τέλος. Ούτε. Δεν έχει. Άλλη. Δεν έχει. Άλλο αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρχει. Μα είναι το πρώτο από τα μάτς που πρέπει να πάρει. Διότι και στην. Μετά πάμε κάτω, κύριε Θράσο, και στον Πειραιά και στο ΟΑΚΑ. Για να παίξουμε με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Δηλαδή. Εντάξει. Υπάρχει μια. Οπότε είναι μονόδρομος σήμερα. Μονόδρομος. Πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Ο Τσιγάρας είναι καλός, που το έχει ξαναβάλει ποτέ. Τον έχει βάλει. Δεν έχει πολλές συμμετοχές σαν βασικός. Αλλά τον έχει βάλει κατά μικρά διαστήματα μέσα. Είναι ένα από τα πιτσιρίκια από την ΚΑΠΑ 19. Λοιπόν, τον έχει βάλει, τον είχε βάλει κάποια στιγμή. Νομίζω με την ΑΕΚ τον έβαλε. Είναι δραστήριος, κινείται. Είναι αμυντικό χαφ, είναι τρεχαντήρι, είναι γρήγορος, έχει ορμή, έχει αυτά που θέλουμε από ένα πιτσιρικά. Νομίζω θα δώσει φρεσκάδα στο κέντρο. Να δούμε. Την ορμή και το πάθος του νεανικού. Αυτό θέλουμε, αυτό. Μάλιστα. Να σου πω, είμαστε προβληματισμένοι, είμαι προβληματισμένοι πολύ. Να είστε καλά, κύριε Θράσο. Σας περιμένω το μεσημέρι. 9, στις 9. Στις 9. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα πάρω το μεσημέρι, αλλά εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και φίλοι όλοι εκεί πέρα για πέρα. Έγινε. Γεια σας. Χαίρομαι όταν παίρνουν στην Τριβανίτση. Πολύ χαίρομαι όταν παίρνουν οι μεγάλες ηλικία άνθρωποι. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι έγινε, Ράκη. Για πες. Τι, πολλά, αναστεναγμό. Όχι, εγώ δεν αναστενάζω καθόλου, με την αγώνηση. Ναι. Για αυτούς που αναστενάζουν. Ναι. Πήρα. Ναι. Τα παιδιά θα μπουν μέσα, να τρέξουν και να κόβουν μπαλές. Αυτό είναι, αυτό που δεν κάνανε οι υπόλοιποι ως τώρα. Ναι. Γι' αυτό λέμε, βάλτε τους νέους τουλάχιστον να τρέξουν. Έτσι λέμε. Έτσι λέμε. Εντάξει, γιατί λέμε. Δεν είδαμε καλά πράγματα από τον Μιχαηλίδη. Και με την ΑΕΚ, άσχετα το πέναλτι, και στην Κρήτη. Πέρα από την κολάρα, δηλαδή ο Μιχαηλίδης έδειξε πράγματα. Ο Τζόλης δεν έδειξε πράγματα. Ναι. Από αυτούς που περιμέναμε δεν είδαμε. Από αυτούς που περιμέναμε, φίλε, άστο. Γι' αυτό ο κύριος Θράσος, γιατί και εμένα με σταματάνε 2-3 άτομα έτσι, που προβληματίζονται πάρα πολύ και ζούνε με τον ΠΑΟΚ. Προσέξτε, ζούνε με τον ΠΑΟΚ. Όχι από. Είναι και σε μια αλφα ηλικία. Ναι. Και στεναχωριούνται οι άνθρωποι. Εγώ σήμερα λέω ότι το παιχνίδι είναι 3-0. Λοιπόν. Ναι. Θα μου πεις καλά, είσαι τόσο αισιόδοξο. Ναι, είμαι. Ναι. Είναι γιατί αυτή η ομάδα. Κάτσε λίγο. Περίμενε λίγο. Τι ναι, είναι ναι. Αυτό που σου δίνει αισιοδοξία για μια άνετη νίκη 3-0. Εγώ και με το. Εγώ να σου πω κάτι. Μακάρι και θέλω. Μαζί σου είμαι. Αλλά εγώ και με το μισό 0, φίλε, με το τρίποντο, θα είμαι ευχαριστημένο. Εννοείται ότι άμα είναι 3 και 4. Ευχαρίστως. Αλλά... Γιατί έχεις και επόμενο παιχνίδι και εκεί που θα πας πρέπει να πας με ανεβασμένη ψυχολογία. Ναι. Δεν με χαλάει να κάνω... Τώρα πού θα την βρουν αυτοί εδώ. Δεν με χαλάει τα 3 γκολ να τα μοιράσω και να κάνω 1-0 σήμερα, 0-1 στο Γαύρο, 0-1 στη Χάρτινη. Να το πω έτσι. Δεν σε αρέσει καλύτερα αυτό το σενάριο. Τα 3 γκολ. Όλα μου αρέσουν, εντάξει. εγώ σου είπα να νικήσουμε. Το θέμα είναι... Ναι. Αυτή την ομάδα πρέπει οπωσδήποτε να την νικήσετε 3-0. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις 8 ευκαιρίες και να μην βάζεις ένα γκολ. Ναι. Ή ένα γκολ να βάζεις. Ναι. Καλαβες. Και να λένε, και να κάνουν τον τερματοφύλακα μάγκα. Ναι. Καταλάβατε, παιδιά, τι λέω. Ναι. Πρόσεξε, Άκη. Τερματοφύλακας δεν γίνεται μάγκας. Εσύ τον κάνεις μάγκα. Ναι. Με αυτούς... Και άμα δεν τρέξεις εσύ, θα τρέξουν οι άλλοι. Είναι απλά πράγματα. Με αυτούς. Στα play-offs, δηλαδή μετά τη διακοπή για τον κορονοϊό, κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Κάτω. Έτσι. Ναι, αλλά 0-0. Λοιπόν, 0-0 γιατί ο άλλος έπιασε τις κάλτσες του, γιατί δεν υπήρχε συγκέντρωση. Κάτσε ρε Κωστή, άμα τα στέλνεις πάνω του τώρα, τι να κάνουμε. Θέλω να σου πω. Πάνω του τα στελνάς, τα στέλνουν πλάγια. Δηλαδή, εγώ φταίω που δεν μπορούν οι άλλοι να τα βάλουν μέσα. Θέλω να σου πω το εξής. Ότι. Στα άλλα μάτς, με τη Χάρτινη, με το Γαύρο, ήμουνα τραγικός, ρε παιδί μου, ήμουνα και με τον Όφη. Δηλαδή, η εμφάνιση ομάδα ήταν αποκαρδιωτική, τι να λέμε.
Μαραζώσαμε μέσα μας, να σου το πω έτσι. Με αυτούς εδώ κάναμε μια καλή εμφάνιση κάτω στο ΆΚΑ. Έτσι, ασχέτως που η μπάλα δεν μπήκε στο τέλος, γιατί θα μου πεις τι προτιμούσες. Προτιμούσα μια κακή εμφάνιση και να κέρδιζα 0-1. Ναι. Αλλά μιλάμε τώρα τι μας έδειξε η ομάδα. Συμφωνούμε αυτό σε αυτό. Που είπες τώρα, ναι, με τον Όφη, ναι, μετά τον γκολ πέσαμε. Αυτοί νομίζουμε ένα γκολ τελείωσε το παιχνίδι. Κατάλαβες γιατί, για ψυχολογία. Ναι. Ένα γκολ τελειώσαμε, ρε παιδιά, εντάξει, φάει δύο γκολ. Εκτός έδρας πάμε καλύτερα. Λίγο καλύτερα από ότι πάμε μέσα στην έδρα μας. Γιατί τα τελευταία παιχνίδια μέσα στην έδρα μας είναι καταστροφικά. Κάθονται πίσω και παίζει ο αντίπαλος. Τώρα, ναι, δύο παιχνίδια έμειναν, παιδιά. Δύο παιχνίδια μέσα στην έδρα μας. Λοιπόν, αυτά τα παίρνετε. Παίρνουμε και τους 7 βαθμούς πίσω γιατί μας τους κλέψανε προσωρινώς. Και τελειώνει η μπουγάδα. Δεν θέλεις και να σπάσουμε λίγο το αίτητο. Λιγάκι, έτσι μπορώ να έχω μια επιθυμία. Στον Γαύρο να πάω να κάνω ένα 0-1 στο 90. Το τι θέλω εγώ, Κωστή, και το τι το τι πρέπει να κάνουνε είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, καταλαβες. Κοίταξε. Είπα και στον Όφη και τελειώνω, είπα και στον Όφη. Άλλος έλεγε 3-0. Ρε παιδιά, ισοπαλία να πάρουμε και μέσα και, τα δύο παιχνίδια που έχουμε εδώ μέσα. Όχι ισοπαλία, τι ισοπαλία. Ισοπαλία με τον Όφη. Τον Όφη, για τον Όφη μιλάω. Για τον Όφηλο, τι ισοπαλία. Αφού πήραμε την ισοπαλία. Μα δεν είχε ούτε πόντο Όφη, τι ισοπαλία. Και έπρεπε να κάνω διπλό ρεάκι, τι ισοπαλία. Ρε Κωστή, με αυτούς εδώ πέρα παραλίγο θα χάναμε στο τέλος. Άμα δεν έπιανε ο Πασχαλάκης στο. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Βλέπω την πραγματικότητα. Είμαι ο μόνος που στο τάβλι, αν και δεν παίζω τάβλι, θέλω να κερδίζω. Έγινε Άκη. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Σας βάζω και για τραπέζι 50% στο Αιγαίον. Μου λέτε τα νούμερά σας, τα τρία τελευταία, πέρα από τα μηνύματα. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε γιατί καλημέρα. Καλώ στη Βαλανιδωράκη. Γεια σου Βαγγελάκη. Έλα ρε Λεβεντίου, πώς είσαι. Α, πώς να είμαι φίλε. Περιμένουμε το ματς σήμερα. Εδώ, ναι, εδώ που έχουμε φτάσει. Τι να πούμε. Έχουμε ξενερώσει. Μα δεν υπάρχει. Έλα, όλοι μας, όμως είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε αυτή τη θέση, Βασίλη μου. Δυστυχώς δεν θέλω να γίνω κακός, αλλά και η δεύτερη θέση έχει χαθεί. Μόνο αν πάρουμε τους βαθμούς πίσω από το ΚΑΣ θα την κατακτήσουμε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Θα σου πω σήμερα το βράδυ 11 η ώρα, αν έχεις δίκιο. Α, σήμερα. Ακούς για ένα πράγμα να θυμάσαι, ότι η πιστοποίηση του ποδοσφαιρικού τμήματος ήταν στον Όφη. Όταν ο Λιμνιός γύρισε τις πλάτες στον Πίσεσβαρ και έφυγε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα αποδυτήρια, κατ' εμένα πάντα, έχουν χαθεί παντελώς. Ναι. Όταν βλέπεις οι ίδιοι σου οι παίχτες σκοράρουν και δεν πανηγυρίζουν, τι σημαίνει αυτό, Κωστή? Ότι πικράθηκαν γιατί φοβήθηκαν μην πάρουν το παιχνίδι. Είναι αμαρτία που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εμένα πάντως ο Πίσεσβαρ με το που σκοράρει, γυρίζει και δείχνει τον Λιμνιό. Δηλαδή πήγε προς τον Λιμνιό να του δείξει ότι εσύ μου έδωσε τον γκολ έτοιμο. Σωστός, ο Μπισεσβάρ. Απλά ο Λιμνιός που γυρίζει την πλάτη, γυρίζει την πλάτη, αυτό δείχνει ότι πώς το λένε, η οικογένεια που τους είχε ο Λουτσέσκο πέρσι, φέτος έχει χαθεί. Είναι πως φανάρι, δεν είναι. Και μην τρέφουμε αυτά πάντα. Αν ο Παναθηναϊκός παίξει όπως με τον Ολυμπιακό, είναι ικανός και να μας κερδίσει. Βασίλη, γιατί δεν βγάζουμε εμείς πάθος και τίποτε άλλο. Και ας έχουμε τόσες ελλείψεις, έχουμε παιχταράδες. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Δυστυχώς δεν βγάζουν πάθος οι παίχτες. Αυτοί μόνο ξέρουν και ο προπονητής τους. Απλά δεν πιστεύω εγώ πλέον σε αυτή την ομάδα. Τώρα θα μου πεις ο προπονητής φταίει μόνο. Δεν ξέρω. Όχι μόνο. Όχι, αυτή βέβαια, είναι η δική μου άποψη. Είναι λάθος να τα φορτώσουμε όλα στο Φεραίρα. Όχι. Έτσι. Γιατί όταν μπαίνεις με τη φανέλα του Πάκου, όπως μπήκε ο Μιχαηλίδης, ήταν αυτός που έβαλε τον γκολ. Ναι, ο Μιχαηλίδης. Λοιπόν, το παλικάρι, υπέροχος. Το πρώτο του γκολ ήταν γκολάρα και δεν πήγε να πανηγυρίσει. Απλά τους κάνει γυρίστε πίσω, γυρίστε πίσω. Αυτό δείχνει καλή νοοτροπία, φίλε. Όχι απλά νοοτροπία. Αυτό δείχνει πνεύμα Πάμπλο. Δείχνει ότι το παιδί, ενώ πετυχαίνει το πρώτο γκολ που θα το θυμάται μέχρι να γεράσει, έτσι δεν ξεφεύγει στον πανηγυρισμό και τι λέει, τα χέρια πάμε γιατί είναι 2-2, πάμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Αυτό μου δείχνει εμένα χαρακτήρα
Βασίλη. Αυτό να δεις και να σκεφτείς τι επικρατεί δηλαδή στους επαγγελματίες τους δικούς μας και στην ΚΑΠΑ 19 του Πάμπλο και η ΚΑΠΑ 20, δεν ξέρω ποια έχει ο Γκαρσία. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι με τέτοιο πνεύμα ποδοσφαιριστή μπορείς να κερδίζεις τους πάντες και τα πάντα. Όχι όμως με το πνεύμα του Λιμιού και του κάθε Λιμιού που γυρίζει τις πλάτες σε ένα κρίσιμο μάτς, το οποίο έστω και για το γόητρο τα φωδά στη φανέλα του ΠΑΟΚ θα πρέπει να σχυλιάσεις. Γιατί θα Συμφωνώ. Πρέπει να σεβαστείς αυτόν τον υπέροχο λαό που όταν γυρίσεις στο γήπεδο μέσα σου δημιουργεί μια όμορφη ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να τρελαίνεσαι. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν το εκτιμούν μερικοί παίχτες και χαλάνε και τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω τι να απορρεκωστεί. Πάντως εγώ εύχομαι από τώρα σε όλο το λαό του ΠΑΟΚ καλές διακοπές, γιατί εδώ στην Πρεβεζά έχουμε αρκετή ζέστη πρωί-πρωί σήμερα. Έχουμε ακόμα τέσσερις αγωνιστικές. Και μετά... Έχουμε εγώ στις τέσσερις αγωνιστικές. Ελπίζεις? Χωρίς πλάκα τώρα. Τι να ελπίζω? Θα σου πω σήμερα το βράδυ. Και πες ότι κέρδισες. Ναι, ναι, πες ότι κέρδισες 1-0 από σε ή μισό 0 όπως το έλεγες. Βαθιά μέσα μου υπάρχει εξής. Η εξής να πω, ελπίδα είναι, πόθος είναι, επιθυμία είναι, δεν ξέρω. Παίρνω σήμερα το παιχνίδι, κουτσά, στραβά, μισό, δεν με ενδιαφέρει την καλή μπάλα, τώρα το καταλαβαίνεις. Παίρνω Σωστά. σήμερα το τρίποντο και θυμούνται ποιοι είναι, κατανοούν και καταλαβαίνουν την κατάσταση και πάνε και κάνουν μια κηδεία μέσα στο Καραϊσκάκη, φίλοι τους πάνε το αίτητο. Αυτό βαθιά μέσα μου έχω μια τέτοια προαίσθημα να το πω. Θα μου πεις, δικαιολογεί η ομάδα με το πρόσωπό της την επιθυμία σου, σε καμία περίπτωση. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω, είναι μέσα στο μυαλό μου, το έχω έτσι. Ότι θα πάω εκεί πέρα μέσα, θα θυμηθούν ότι είναι αυτοί, είναι οι περσινοί, οι νταμπλούχοι, οι αίτητοι πρωταθλητές και θα τους κάνουν, φίλε, μια ωραία κηδεία, θα γίνει 1-0-1 και θα σηκωθώ να φύγω. Κωνσταντίνο μου, αν ασχολήθηκα μαζί σου με τις εκπομπές σου, ασχολήθηκα γιατί έχουμε περίπου το ίδιο πνεύμα. Έχουμε, φυσικά όλοι οι παοξίδες, όχι εσύ, έχουμε αυτή τη φιλοσοφία μας. Απλά αυτοί οι παίχτες δεν μου έδειξαν φέτος ότι έχουν αυτό το τσαμπουκά. Δεν μου έδειξαν παρά μόνο σε ένα παιχνίδι από ό,τι θυμάμαι στο πρώτο γύρο με την ΑΕΚ μέσα στο ΆΚΑ ήτανε. Που 10 παίχτες παρακαλούσαν οι άλλοι να τελειώσει το παιχνίδι. Παρακαλούσαν να τελειώσει το παιχνίδι. Όμως. Περιμένω. Έστω και την τελευταία που, πώς το λένε, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, θα το περιμένω αυτό το καλό, γιατί μόνο Άρα. Αυτό τους εξηλαιώνει σαν ποδοσφαιριστές, γιατί δυστυχώς το κάνανε έτσι το πρωτάθλημα μόνοι τους, χωρίς να τους φταίει κανένας. Ήταν πρωτοπόροι, μπορούσαν να περάσουν πρώτοι ξανά το Μάρτιο με τον Γαύρο στη Τούμπα, δυστυχώς. Μόνοι τους το κάνανε. Δεν τους έφτιαξε ούτε προπονητής, ούτε κανένας. Απλά για μένα ένας μόνο θα μπορούσε να είχε πάρει το μαστίγιο και να τους βάλει στη θέση τους και να δούμε τι θα γινόταν. Δεν γίνεται. Ιβάν, ξύπνα τους, γιατί σε, πώς το λένε, σου κλέβουν τα λεφτά και δεν παίζουν μπάλα. Αυτό να το θυμάσαι πολύ καλά. Έγινε, Βασίλη μου. Να είσαι καλά. Σας εύχομαι να έχετε μια όμορφη μέρα, να είσαι πάντα καλά. Έγινε, Βασιλάκη μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, Βαλένη Δωράκη. Πάμε. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Γεια σας. Καλημέρα. 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 Κοιτάξτε. Το όνομά σας. Γιώργος. Ναι. Στο δεύτερο ημίχρονο στην Κρήτη. Ναι. Αποδείχθηκε όταν μπήκε ο Μιχαηλίδης και γύρισε στο 3-5-2. Όχι ότι είμαι υπέρ του 3-5-2. Ναι. Αν δεν έβγαζε το Λιμιό, ας πούμε, θα έχει το σωστό 3-5-2. Δηλαδή δεξίμα χαφ Λιμιός, αριστερό Γιαννούλης, τρία μπακ. Ναι, εγώ θα προτιμούσα... ναι, αλλά έβαλε το Μάτος όμως δεξιά. Έκανε λάθος. Αυτό το λάθος δεν κέρδισε. Εσύ λες αντί για το Μάτος έβγαλε το Ροντρίγκο να βάλει το Λιμιό την Πτέρυγα, δεξίμα χαφ. Ροντρίγκο να μην βγάλει χαφ κεντρικό, να παίζει με τρία χαφ, γιατί τα δύο χαφ είναι κουρασμένα. Ναι. Και άρα πρέπει να παίζει ο Τσιγκάρας, να βάλει το Τσιγκάρα του Μιχαηλίδη και εσωτερική αλλαγή. Ναι. Δηλαδή αφού έπαιζες με 4-4-2, θα έπρεπε αφού έβαλες το Μιχαηλίδη, θα βγάλεις από τον Ροντρίγκο για να προωθήσεις τον Λιμιό δεξίμπα χαφ και θα μείνεις και θα βάλεις ένα κεντρικό χαφ. Θα τους έβαζε 5 γκολ. Γιατί τώρα κολοπετινίτσες είναι όλες οι ελληνικές ομάδες, μην νομίζεις, απλώς θέλει τακτική. Τώρα, για να λέμε, αν σήμερα παίξει ο Μάτος, ο Μπίσεσβα, ο Στόχο, ο Ροντρίγκο και η Βιερίνια, θα χάσουμε το παιχνίδι 100%. Ποτέ δεν πέφτω έξω εγώ, εντάξει. Yes. Άρα πρέπει να παίξουν τρία χαφ, τρία κεντρικά μπακ, αφού δεν έχουμε 13 παίκτες μόνο.
Γιατί οι άλλοι δεν μπορούν. Ναι. Άρα πρέπει να παίξουμε, αφού εξ ανάγκης πρέπει να παίξουμε. Έχουμε 13 παίκτες. Έχουμε 4 μπακ, Βαρέλα, Μιχαηλίδη και Ίγκνασον. Εγώ θα προτιμούσα Ίγκνασον, πιο φρέσκη είναι Ίγκνασον, Μιχαηλίδη. 3 κεντρικά χαφ. Πρώτος είναι ο Μαουρίτσιο, αμυντικό χαφ. Δεξιά του Τσιγκάρας και αριστερά του Ελκαντουρί. Ναι. Θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Και δεξί ο Εμπαχάφ, ο Λιμιός, όλη την πλευρά θα τους ξεσκίσει. Όπως και ο Γιαννούλης, είναι οι καλύτεροι παίκτες του ΠΑΟΚ αυτοί οι δύο, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Γιαννούλης. Και δεν αξίζουν 5 εκατομμύρια, μάλλον ναι. 55 μπορεί να αξίζουν, αν ήμουν εγώ, 55 θα αξίζαν αυτοί. Και αυτά που λένε να τους πουλήσουν είναι χαζομάρες. Αυτά αν πουλήσεις αυτούς, τελείωσες. Μάλιστα. Η Εθνική Ελλάδας με αυτούς τους δύο πήρε 3 νίκες. Πριν από αυτούς όλο έχανε. Λοιπόν, και στην επίδεση. Στην επίδεση έχεις 3. Δεν έχεις παραπάνω. Τον Ακποπ και θα παίξουν 2. Τον Ακποπ, τον Σφιντέρσκι και τον Τζόλι. Κάνε, μοίρασε τον χρόνο. Μήπως βγάλαμε παραπάνω από 11. Σιγά να μην κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Μάλιστα. Δεν θα κερδίσει. Έγινε. Μετά μπαίνει ο Νίσκη ο Εσίτη. Εάν ο Μπέφτη δεν έχουμε, ρε φίλε. Και κάτι άλλο, συγγνώμη. Ο Εσίτη μην... σήμερα έχει κάρτες. Ναι, δεν παίζει. Θα μπει ο Εσίτη, δεν ποντάρω σε κανέναν άλλον. Δυστυχώς όλοι είναι κουρασμένοι. Σήμερα είναι τιμωρημένος ο Εσίτη. Σήμερα δεν παίζει. Εγώ ποντάρω ίσως ότι θα μπορούσε να πάρει το Δούμψη, θα μπορούσε να πάρει τον Κούτσια. Να βάλει νέο αίμα, να κάνει 16 άλλα, γιατί παραπάνω από 16 δεν βρίσκει τώρα. Μάλιστα. Και να κερδίσει 4-4 και να κλείσει τα στόματα. Αλλά αυτός ο προπονητής δεν έχει το μυαλό σε αυτά τα πράγματα. Ακούει ό,τι του λένε οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι βγαίνουν και λένε Μπίσεσβαρ, δεκάρι. Να κουνάει τον κόλο του. Τι κάνει ο Μπίσεσβαρ ένα χρόνο. 4 χρόνια κατά τη γνώμη μου τι κάνει. Και φόραζα πέρσι. Τώρα σε άφησα και μίλησες. Τώρα διαφωνούμε εδώ. Δηλαδή, τι κάνει ο Μπίσεσβαρ φέτος, ναι. Το τι κάνει ο Μπίσεσβαρ τα προηγούμενα χρόνια, είσαι λάθος. Συγγνώμη, τα προηγούμενα χρόνια, γιατί. Είσαι λάθος, είσαι λάθος. Σβήνεις την παρουσία του Μπίσεσβαρ τα δύο προηγούμενα χρόνια, είσαι άδικος μαζί του. Διαφωνούμε. Πουλάκι μου, φέτος έχεις δίκιο, σου λέω. Μετά τα δύο μάτς με τον Άγιαξ είναι άφαντος ο Μπίσεσβαρ. Αλλά δεν μπορεί να μηδενίζεις την παρουσία και την προσφορά του Μπίσεσβαρ στα δύο double, είσαι άδικος. Είναι δική μου άποψη. Εσύ μπορεί να λες αυτό που θες. Εντάξει, οκ. Διαφωνώ μαζί σου. Μου κάνω μια ερώτηση. Ο Ήγιτς και ο Λουτσέσκου τον είχαν βασικό. Ναι, τον ξεκινούσαν αναπληρωματικό στο τέλος, αυτό ήταν το βασικό χαφ. Και έχει πολύ μεγάλη συνεισφορά στα δύο προηγούμενα double, αδερφέ. Αυτή είναι η άποψή μου. Τέλος πάντων, εντάξει. Τα έκανε από τον πάγκο προερχόμενος. Έγινε. Σε παρακαλώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Πάμε τελευταία πριν το διάλειμμα. Πρέπει να κάνω και διάλειμμα, παιδιά. Ναι, γεια σας. Καλώς ο Στράτο. Μισό δευτερόλεπτο μόνο. Παιδιά, καταλαβαίνω ότι το τώρα. Μπορεί να μην μας αρέσει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το χθες. Δηλαδή, το φτάνω να λέω ότι ο Μπίσεσβαρ δεν προσέφερε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Είναι. Ο καθένας βέβαια έχει την άποψή του. Έτσι. Αλλά μην μηδενίζουμε, ρε παιδιά, τώρα δηλαδή. Μην ξεχνάμε τι προσέφεραν ο Μπίσεσβαρ τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος, ναι, δεν βλέπετε. Ναι, μετά τον Άγιαξ δεν τον είδαμε. Τα έχουμε πει 100 φορές. Αλλά μην γυρίσουμε να σβήσουμε και τα προηγούμενα. Δεν είναι έσω. Δεν είναι έντιμο κατά εμένα. Έλα, Στράτο, σε ακούω. Μην παίρνετε άλλο θερμή παράκληση. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Καλημέρα και πάλι λοιπόν. Καλημέρα λοιπόν. Ο προηγούμενος φίλος το ανέλησε πάρα πολύ έτσι το κομμάτι της τακτικής. Τον ακούσαμε και σεβόμαστε την άποψη του καθενός. Δεν έχει άδικο στα περισσότερα που είπε, στα τακτικά γιατί στα υπόλοιπα... Για τον Μπίσεσβαρ είμαι κάθετα όχι, διαφωνώ. Δεν ούτε καν. Για τον Μπίσεσβαρ. Ναι, ναι. Ούτε είναι φίλος μου να τον υπερασπιστώ. Έτσι φίλε, τον έχουμε... Ναι, φέτος τον περάσαμε πριν ο Κορδέλα. Φέτος τον Μπίσεσβαρ τον έχουμε περάσει πριν ο Κορδέλα. Ναι, έλα. Μιλάμε για τα τακτικά. Ναι. Τα υπόλοιπα, όταν ξέρει για τα τακτικά και άρχισε να μιλάει για παίχτες, εκεί το χάσαμε το... Εντάξει, okay. Ανοίγουμε την γραμμή εμείς σε Στράτο, ο καθένας λέει την άποψή του, δεν έχουμε εδώ φίλτρα. Η αλήθεια είναι ότι το 3-5-2 είναι ένα σύστημα που θα μπορούσε δυνητικά να βολέψει τον ΠΑΟΚ. Για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί έχεις τερματοφύλακα ο οποίος δεν κάνει εξόδους. Ναι. Δεύτερον, γιατί έχεις δύο πολύ έμπειρα στόπερ, εκ των οποίων ο ένας μπορεί να παίξει και σαν back, και μιλάω για τον Κρέσπο. Ναι. Που σημαίνει ότι στην τριάδα πίσω δεν χρειάζεται να βάλεις back για να παίξεις stopper.
Ναι. Και το είδαμε, λειτουργήσε αυτό, ναι, άλλες φορές. Ο άλλος λόγος είναι ότι ο Ίγκασον βολεύεται πολύ περισσότερο σε 30 στα στόπερ. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα καλύτερα του παιχνίδια ο Ίγκασον, αν θυμάσαι, τα έκανε στο 4-4-2, όπου είχαμε 30 πίσω, καθόταν ο Μάτος, και έφευγε μπροστά ο Γιαννούλης και γινόταν 3-4-3. Ναι, αλλά με Κρέσπο όμως. Ναι, δηλαδή, μου κατάλαβες, αυτό είναι. Δηλαδή, σίγουρα με Κρέσπο. Ο Κρέσπο κουμπώνει τους άλλους. Αυτό ρε Στράτο. Ο Κρέσπο, επειδή είναι έτσι το στυλ παιχνιδιού του, το χτίζω, το build-up που λένε στα χωριά μας. Ο Κρέσπο, όποιον και να πάρει δίπλα του, τον φτιάχνει μέσα σε εισαγωγικά. Αρκεί να μην είναι ίδιος με τον Κρέσπο στην Φιλίππινα, είναι πιο δυνατός. Ακριβώς αυτό. Μα γι' αυτό και ο Βαρέλα δίπλα του έδεσε έτσι, γι' αυτό και ο Ίγκασον δίπλα του έδεσε έτσι. Θέλει, είναι δύο διαφορετικοί που είναι σαν ένα τέτρις, έρχονται και θυκιάζει ο ένας με τον άλλον, κατάλαβες. Απλά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για μένα, αν με ρωτήσεις αν φταίνει περισσότερο οι παίκτες ή ο προπονητής, θα σου πω προπονητής. Ναι. Ο λόγος είναι ότι οι παίκτες ήταν εδώ και πέρυσι. Και πρόπερση, το έχω πει αυτό πολλές φορές. Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή, δεν γίνεται μια ομάδα η οποία σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Να είναι χειρότερη από αυτή την ΑΕΚ που δεν έχει κάνει ούτε μια μεταγραφή, ρε φίλε. Συμφωνώ. Που πήγε Champions League ομίλους. Συμφωνώ. Και πήρε το Γιαννιώτα, ρε φίλε, ελεύθερο. Ναι, ναι. Στράτο, έχω πει πολλές φορές. Συμφωνώ μαζί σου. Έχω πει ότι αυτός ο προπονητής δεν μας έχει δείξει πράγματα. Δεν μπορώ να το βάλω στη ζυγαριά το ίδιο με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που δύο χρόνια, τρία με πήγανε στα ουράνια. Δεν μπορεί να είναι στη ζυγαριά το ίδιο. Έτσι. Δεν ξεχνάω. Δηλαδή ήταν εδώ και πριν από αυτόν. Όλοι φταίμε. Το ότι έχουν ευθύνες όμως. Το ότι να βγουν λάδι όμως οι παίκτες φέτος, επειδή τα προηγούμενα χρόνια πήραν αυτά που πήραν, είναι λάθος επίσης. Δεν θα βγει κανένας. Φταίει και ο προπονητής. Έγινε. Φταίνει και οι παίκτες, φταίει και η διοίκηση, φταίει και το ιατρικό team. Φταίμε και εμείς λίγο. Δηλαδή που δεν δώσαμε στους παίκτες να καταλάβουν κάποια πράγματα. Διότι σε άλλες περιόδους. Ξέρεις τι γινόταν στην Τούμπα και στα προπονητικά του. Καταλαβαίνω. Να μην τα ξαναπούμε αυτά. Ναι, ναι. Φτάσουμε εκεί τώρα. Τέλος πάντων. Δεν έχουν ζήσει τίποτα από αυτά. Τίποτα. Μόνο Χάδι. Εγώ δεν μιλάω για. Στοργή και προβλέψει τον Ιβάν. Δεν μιλάω για πεσήματα. Έτσι. Μιλάω για. Μιλάω να κατάλαβω. Για σκηνικά τώρα να πηγαίνουν στην προπόνηση και να ακούν μινελίκια για να μην το πούνε. Να καταλάβω. Ό,τι γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Στην Μπαρτσελόνα, στην Manchester United, στην Dortmund, στη Μίλαν, όπου υπήρξε κρίση, που πέρα από το Χάβι υπάρχει και η σκληρή κριτική. Τι λέω, επίτρεψα μου να χρησιμοποιήσω αυτό, έτσι. Να καταλάβουν ότι δεν είναι πάντα όμορφα τα πράγματα. Έτσι. Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Από αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τη ζωή τους για την ομάδα, που έχουν ανιδιοτέλεια, που είναι εκεί βρέξει χιονίσει. Έτσι, αυτό. Και ένα τελευταίο για να κλείσω. Για μένα σήμερα το μάτσο με τον Παναθηναϊκό, εγώ είμαι απεσιόδοξος γενικά, ναι. Γιατί δεν βλέπω η ομάδα με τις απουσίες που έχει να μπορεί να τραβήξει σκούπι μέχρι τέλος της σεζόν. Ναι. Διότι λείπουν από την ομάδα αυτή τη στιγμή 9 παίχτες. Πολύ σημαντική. Οι 5 βασικότατοι. Οι 5-6 βασικότατοι. Φαντάσου τον Ολυμπιακό με μείον 9 παίχτες, να δούμε ποιον θα κερδίσει. Ναι. Φαντάσου. Σωστό. Που είναι η μεγάλη υπερομάδα των 7 θαλασσών και των 5 υπήρων. Γι' αυτό όλα τα συνυπολογίζουμε σε κάθε μας κουβέντα, βάζουμε αστερίσκους. Είναι σημαντικό. Μην ξεχνάμε. Όλο αυτό που στήθηκε γύρω-γύρω επηρέασε και την ομάδα. Χωρίς να ψάχνουμε άλοθη. Προφανώς. Βλέπετε. Δεν τα θα ήταν λάθος να τα φορτώσουμε όλα στο δικαστικό στη διαιτησία ή όλα. Είναι ένα κράμα. Έτσι. Είναι όλα. Ένα κράμα. Όλα. Αλλά πάνω απ' όλα. Φταίμε εμείς που δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα, η ομάδα να μείνει προσιλωμένη στο ποδόσφαιρο και η διοίκηση να κάνει τη δουλειά της εκεί που έπρεπε να κάνει τη δουλειά της. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Νίκη σήμερα. Έγινε. Νίκη σήμερα. Μόνο νίκη. Έλα, άλλη μια γραμμή, να μην τον αφήσουμε να περιμένει τον άνθρωπο και μετά να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Ναι. 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 Γιάννη. Ναι. Έλα, σ' ακούμε. Καλώς τον Γεωπόνο. Έλα. Ναι. Έλα, καλημέρα Κωστή, καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Καλώς στο Γεωπόνο. Έλα, εσύ κλείνεις πριν το διάλειμμα. Σε ακούμε. Όχι ρε φίλε. Ήθελα να πω ότι αυτά που γίνονται, αυτά τα ποσταρίσματα, αυτές οι ανακοινώσεις ας πούμε, αυτές οι φωνές διαμαρτυρίας, πώς να το πω ρε παιδάκι, είναι κάτι δείχνουν, κάτι φανερώνουν. Ναι. Ότι ξέχωρα από αγανάκριση τυχή διαμαρτυρία, φανερώνουν ότι κάτι δεν γίνεται σωστά μέσα στην οικογένεια, ότι δεν υπάρχει ο άνθρωπος να κρατάει τα γένεια. Συμφωνώ. Απόλυτα.
Δηλαδή, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Και το λέμε όχι τώρα για αυτό το ποστάρισμα, γενικά τα ποσταρίσματα, όχι, παιδιά. Ναι. Όχι, δεν είναι μόνο τα ποσταρίσματα. Κάτι δείχνουν αυτά τα πράγματα. Ναι. Κάτι δεν γίνεται σωστά, ρε φίλε. Δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει αυτή. Ναι. Αυτό που υπήρχε πέρσι. Να σου πω, Γιάννη. Αυτό που υπήρχε πέρσι και πρόπερσι και ήταν το μεγάλο όπλο. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η νέα ομάδα. Ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, είτε είναι αυτός είτε ένα άλλος. Να ξεκινήσει από εκεί, παιδιά. Γίνονται, ρε παιδιά, εντάξει, γίνονται. Υπάρχουν. Όταν, να σου πω και κάτι, Γιάννη μου, όταν η ομάδα χάνει, όταν υπάρχει ήττα, ξανά ήττα, κακό πρόσωπο, χάνονται οι στόχοι, αρχίζει και η γκρίνια. Στις νίκες είναι εύκολο να είσαι οικογένεια. Το θέμα είναι να κρατήσεις τη στραβή. Τη συνοχή σου, την αγάπη ο ένας με τον άλλον, την πίστη στον προπονητή. Εκεί είναι το δύσκολο, κατάλαβες, Γιάννη μου. Εντάξει. Ναι, συμφωνώ, αλλά κάτι, αυτές οι αντιδράσεις, και εγώ τώρα που βγαίνω και λέω τη γνώμη μου και λέω ότι δεν γίνονται σωστά τα πράγματα και είμαι κατά της διοίκησης και λέω ότι τα λάθη είναι 90% της διοίκησης. Το η θέση μου είναι ξεκάθαρα από την αρχή. Ναι. Εγώ τι είμαι, ενάντια στο Σαββίδη και θέλω να φύγω. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Όχι, γιατί αυτά. Συγγνώμη, επίτρεψέ μου. Ναι, μισό δευτερόλεπτο. Δηλαδή. Όποιος δηλαδή κάνει κριτική τη διοίκηση. Αυτό, ρε παιδιά. Μια στιγμή, ρε παιδιά. Μια στιγμή, ρε παιδιά. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Θα πούμε αυτά τα πράγματα. Εμείς εδώ γνωριζόμαστε χρόνια. Δεν χρειάζεται. Το λέω για τους καινούριους. Δηλαδή, αν πούμε εμείς ότι έγινε λάθος ο σχεδιασμός ή ότι έγινε λάθος αυτή η κίνηση ή ότι έγινε λάθος εκεί από τη διοίκηση, σημαίνει ότι θέλουμε να φύγει ο Ιβάν. Είμαστε αχάριστοι και αγνώμονες. Γιατί δηλαδή, το λιβάνισμα και η μόνιμη αποθέωση είναι καλή. Ούτε οι ίδιοι δεν τη θέλουν. Όχι, βέβαια. Άνθρωποι όχι, δεν είναι. Ούτε φυσικά. Ούτε το χαλάκι να κρύβει. Ακριβώς. Ρε παιδιά, δηλαδή, επειδή δεν καταλαβαίνουν καταρχήν αν η κριτική μας. Έχει αγάπη μέσα, έχει ενδιαφέρον, ή αν είναι για να αποδομήσουμε, να λασπώσουμε, να αποκαθυλώσουμε, ή να βάλουμε. Είναι δυνατό, ρε παιδιά. Η δική μας, το καταλάβουν. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Μια κουβέντα έτσι που ακούγεται στα αυτιά μου τραγική. Αναπολώ τις εποχές του Μανάβη, φίλε. Με την έννοια, υπήρχε αντίδραση, υπήρχαν φωνές που φτάνανε μέχρι τα σπίτια των Προέδρων. Δεν μιλάμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά τώρα δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Ναι. Πρέπει η κριτική να φτάνει μέχρι εκεί, αυτό λες. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Φτάσαμε 4 αγωνιστικές, κινδυνεύει να χαθεί ο στόχος και δεν γίνεται φίλο. Ναι. Το μόνο που γίνονται είναι οι αναρτήσεις του Γιώργη Σαββίδη με τις κούπες και με τα οτιδήποτε. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε, στον ΠΑΟΚ. Sorry δηλαδή. Έγινε. Κάτι πρέπει να γίνει. Έγινε, ο Γιάννη μου. Θα αντιδράσει κάπως, ρε φίλε. Λυπάμαι, δηλαδή. Κρίμα δηλαδή για αυτό το πράγμα. Κρίμα να χαθούν και οι στόχοι. Εκτός και αν είναι τόσο σίγουροι ότι το κάθαμα δικαιώσει. Δηλαδή έχουν τόσο σίγουροι αυτή την καραμπινάτη δικαίωση. Που λένε, δεν θα δούμε, νοιάζει, θα δούμε, φίλε. Διασυρθεί και η ομάδα και οτιδήποτε. Έγινε, αυτά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, Γιάννη μου. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα. Να επενθυμίσουμε ότι άνοιξε και πάλι τις πύλες του το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Και με υπαίθριους χώρους από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 τα ξημερώματα. Για εσάς που θέλετε να νιώσετε αυτή τη διασκέδαση με απόλυτη ασφάλεια, με ειδικό πρωτόκολλο για το θέμα το γνωστό, με απόλυτη ασφάλεια, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Εδώ είμαστε και σε λίγο θα κληρώσουμε και ένα τραπέζι 50% για το Αιγαίον, για το δικητήριο το μεζεδοπολείο στο δικητήριο. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ναι, γεια σας. Άντε ρε Κωστή. Έλα ρε Τάσε, έλα τα αγόρι μου. Τι γίνεται. Καλά, μια χαρά. Όσον αφορά τώρα αυτό εδώ που είπε ο φίλος πρωτήτερα για την κριτική. Φυσικά κανένας δεν λέει να μην γίνεται κριτική. Υπάρχουν όμως, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας κάποιες παραμέτρους. Δηλαδή, το timing πότε είναι να γίνει η κριτική και φυσικά όχι η ισοπεδωτική κριτική. Εννοείται. Δεν είπαμε στο άλλο άκρο. Και μηδενίζοντας όλα αυτά που γίνανε τα τελευταία χρόνια. Νομίζω τα καταλαβαίνουμε αυτά έτσι μεταξύ μας. Συνεννοούμαστε, παιδιά. Όταν λέμε, δηλαδή το που τελειώνει η κριτική, το που το αρχίζει η αποδόμηση και ο νερός στο μήλο των κάτω που θέλουν να τρωγόμαστε, να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Έτσι, νομίζω το καταλαβαίνουμε που είναι τα όρια. Εγώ δεν ξέρω κανένα στρατό να νίκησε στη μάχη και στον πόλεμο όταν την ώρα που βάλλονταν από τον εχθρό είχε και εσωτερικές έρηδες και διαμάχες. Ναι.
Ναι, δεν διαφωνώ. Υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα. Ναι. Επομένως λοιπόν, πριν κάνουμε την κριτική μας, μπορούμε να τη μεταθέσουμε σε ένα άλλο χρονικό σημείο ή τουλάχιστον να την κάνουμε να είναι μέσα σε κάποια πλαίσια. Γιατί ναι. τον ακούς, ο Γιωργάκης. Αλλά καλά, αυτό διαφωνώ με τον Γιωργάκη, το έχω πει πολλές ναι, φορές εγώ. Ούτε τον άνθρωπο, ούτε τον ξέρω, ούτε έχω καμιά υποχρέωση. Δεν μου αρέσει αυτό γιατί. Επίσης, είναι unfair να πολεμάς τον μικρό, γιατί ο μικρός είναι γιος του μεγάλου. Είναι η φυσική του συνέχεια. Αυτός αναλάβει αύριο. Το Γιωργάκης, η αποδόμηση του ιού, είναι σαν να πολεμάς τον γιο και θέλεις έτσι να χτυπήσεις τον πατέρα. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, ρε παιδιά. Το παίρνουνε μασημένη τροφή από κάποιους ραδιοφωνικούς μπούφους καλοθελητές, εξυπνάκηδες των Ελκυανών, που ξέρουμε λίγο πολύ ποιοι είναι, ναι. που στην αναμπουμπούλα χαίρονται πάντα αυτοί και έχουν τις ακροαματικότητες, και χωρίς δική τους σκέψη να το φιλτράρουνε, το καταπίνουν να μάσε και απλά το αναπαράγουνε. Αυτό συμβαίνει με πολλές απόψεις. Λοιπόν, κανένας δεν λέει ότι η χρονιά είναι πετυχημένη, κανένας δεν λέει ότι είναι μια στενάχωρη χρονιά Ακριβώς. που έχουν γίνει ή ότι πάρα τα κάναν, πολλά λάθη. Ή ότι τα κάναν όλα τέλεια. Έτσι. Κανένας δεν λέει αυτό, ρε παιδιά. Ναι. Έτσι ακριβώς. Όμως οι ίδιοι άνθρωποι που τα τελευταία χρόνια μας οδηγήσανε σε χαρές ανεπανάληπτες με αποκορύφωμα το περσινό, οι ίδιοι άνθρωποι, παιδιά, είναι. Μην ξεχνάμε και μην λέμε ότι πρέπει να τους ξεπατώσουμε στην κριτική. Ακριβώς. Γιατί αλλιώς θα φύγουν ή θέλουν να το είπα χθες, Τάσο, το είπα και χθες. Το είπα και χθες. Επίτρεψε μου, μισό δευτερόλεπτο. Ναι, το είπα και χθες. Ότι, παιδιά, ναι, στα λάθη, ναι, διοικητικά, ναι, όλα. Αλλά αυτοί, ο Γιωργάκης και η διοίκηση αυτή δεν είναι που μου φέραν τρία double. Δύο double και τρία κύπελα. Ναι, λέει, μα αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή τότε ήταν καλοί. Είμαστε μαζί τους. Και όταν κάνουν τα σωστά και όταν κάνουν τα λάθη, να τα κατανοήσουμε. Έτσι. Δεν θα αποκαθιλώσουμε τους πάντες τώρα επειδή φέτος γίνανε λάθη. Και να σου πω και κάτι. Στην ουσία και στην τελική, αυτοί τα όποια λάθη τους έχουν τη μαγιά και το σθένος πρώτον να τα παραδέχονται και δεύτερον να τα πληρώνουν μέχρι τελευταίο ευρώ. Από την τσέπη τους. Όλοι οι άλλοι είναι τζάμπα μάγκες. Από την τσέπη τους. Και επίσης μια ερώτηση. Η διοίκηση, ο Ιβάν, ο Ιός Σαββίδης, δεν θέλουν το καλό του ΠΑΟΚ. Εσείς τι πιστεύετε δηλαδή? Δηλαδή δεν πονάνε τον ΠΑΟΚ. Πιστεύετε ότι τα λάθη γίνονται, ας πούμε, έτσι? Γίνονται επειδή δεν γουστάρουν? Γίνονται επειδή δεν μας αγαπάνε? Γίνονται επειδή έχουν συμφέρον? Τι? Γίνονται επειδή είναι αστοχία, επειδή δεν τα έχουν υπολογίσει σωστά. Επειδή κάνουν λάθη, ρε παιδιά. Αυτό είναι όλο. Και για τον προπονητή που τώρα όλοι οι περισσότεροι μετά βγήκαμε μετά χρυσών προφήτες, μην ξεχνάμε ότι αυτοί παίρνουν κάποιον άνθρωπο έχοντας κάποιες προδιαγραφές. Την εποχή λοιπόν εκείνη, πρώτον με ότι έπρεπε να γίνουν αστραπιές κινήσεις λόγω Ακριβώς. της φυγής του Λουτσέσκου. Ακριβώς. Και δεύτερον ότι έπρεπε να βρεις κάποιον που υποτίθεται να είναι πιο νέος. Εμείς δεν λέγαμε, ρε Κώστη, μήπως τα ξεχάσαμε? Όχι, βέβαια, ότι ακόμα και για τον Λουτσέσκου που τώρα ξαφνικά όλοι τον εκθιάζουν και εγώ ακούω φωνές που πέρσι στα ευρωπαϊκά μάτια τον ξεπατώνανε. Ότι ήταν ο προπονητής ο λίγος, ο προπονητής που δεν βλέπουμε τίποτα μπάλα, απλά παίρνουμε μόνο τα αποτελέσματα. Τα ξεχάσαμε αυτά εδώ. Ναι. Δεν θέλαμε, εμείς δεν λέγαμε ότι θέλουμε και κάτι άλλο, να πάμε και λίγο ένα κλικ παραπάνω την ομάδα, να γίνεται πιο θεαματική. Να θυμόμαστε λοιπόν τι λέμε και εμείς πριν αρχίσουμε να ακούμε κριτική. Χωρίς πάλι να λέω ότι η κριτική δεν είναι επιθυμητή και όπως είπε και οι άνθρωποι αυτοί πιστεύω ότι βελτιώνονται και προοδεύουν μέσα από την κριτική. Ούτε οι ίδιοι θέλουν το λιβάνισμα, φίλε. Φυσικά. Απλά μπαίνουν. Κριτική, ναι, ναι, ναι. Με ξεφτελισμό έχει διαφορά. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Τότε θεωρώ ότι εκεί έχει μπει εχθρός μέσα με το πρόσωπο του ΠΑΟΚΤΣΗ να κάνει ζημιά. Είναι Μα ξεκάθαρο. Αυτό δεν είναι που δηλαδή, ζητούνε, ρε, υπάρχει άνθρωπος που λέει φύγε Ιβάν. Υπάρχει, πες μου ρε παιδιά, ασχέτως. Εγώ λοιπόν θα σου πω, επειδή το έχω διαβάσει σε ποσταρίσματα και από ανθρώπους που πιστεύω ότι, είναι πάω, γιατί από αυτά που έλεγα τον προηγούμενο καιρό ήταν διριντάχτα και χαρές και τσιφτεντέλια στα καλά, που λένε ναι, μην είστε πρόβατα, γιατί και ο Ιβάν να φύγει, λέει, ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να υπάρχει. Okay, okay. Και δεν πιστεύεις αυτά που βλέπεις ότι γράφει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει με το περιβάλλον να μην έχει καμιά επαφή. Τι να πω. Θα είναι ένας ΠΑΟΚ μεταξύ Θωράς και Αθαρσίας, ενώ με την παρουσία αυτών των ανθρώπων ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστεί. Έγινε, Τάσο, σε ευχαριστώ. Την καλημέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, τελευταία γραμμή. Ναι! Ναι!
Έλα Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Καλώς. Ο Λουκάς. Γεια σου ρε Λουκά, κλείνουμε σήμερα μαζί, μην παίρνετε άλλο, φτάσαμε στο τέλος. Ναι. Έλα Λουκά. Με άρεσε που είπες. Παραπάνω τους βγάζεις στους παίκτες. Παραπάνω τους βγάζεις και εκείνος δεν έχεις. Δεν βγήκαν παραπάνω. Ναι, και εγώ τους βγήκα παραπάνω. Όλα την έχεις. Εκείνος έχει. Λουκά, είναι την καθέτα, έτσι. Πριν μου πεις οτιδήποτε, ναι. Δώσουμε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 39. Να βγάλω το τυχερό. 17. 17. Ωραία. Για πες. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ να βάλει, να ξεκινήσει με μια σωστή εντεκάδα. Για να μην χρειάζεται να διορθώνει, δηλαδή να το βλέπουμε όλοι από το πρώτο ημίχρονο, ότι η ομάδα θέλει εκεί διόρθωση, εκεί διόρθωση, εκεί διόρθωση. Ναι. Τους έχει όλη την εβδομάδα. Βλέπει τι πρέπει να κάνει. Ξέρει τον αντίπολο τι πρέπει να στήσει απέναντί του για να έχει το πλεονέκτημα. Να σου κάνει επιτέλους, δε παιδί μου. Ναι. Γιατί να ξεκινάει πάντα το πρώτο ημίχρονο λάθος. Δεν μπορώ. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα που γίνεται. Ναι. Κατάλαβες. Είναι μεγάλο μειονέκτημα για τον ΠΑΟΚ να χάνει ένα ημίχρονο. Δηλαδή ναι. Να παίρνει το πρώτο κόρνερ στο 60 με πια με την ΑΕΚ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Ναι. Είναι αγανάκτηση αυτό. Βλέπεις όμως ότι και στην Κρήτη που ξεκινήσαμε σωστά, στον πρώτο πεντάλεπτο, μετά βυθιστήκαμε. Το χάσαμε τελείως. Blackout μετά. Δεν είναι. Blackout. Δεν είναι, Κωστή. Δεν είναι. Δεν είναι, δηλαδή παίζουν παίκτες, ξεκινάει δεκάδα με παίκτες που δεν πρέπει να είναι ούτε αποστολή. Δεν μπορεί ρε παιδί, με εμένα η αδυναμία είναι ο Μπίσεσβα. Για μένα ο Μπίσεσβα πρέπει να είναι εκτός δεκαοκτάδας, για να μήπως συνετιστεί. Ή αν δεν συνετιστεί, τι να κάνουμε, να το πάρουμε απόφαση ότι τελείωσε αυτός ο παίκτης για τον ΠΑΟΚ. Εγώ σήμερα θα πρότεινα, αν με έπεφτε ο λόγος και αν με άκουγε κάποιος, να ξεκινήσει με αμυντικό χάφτο Μιχαηλίδη. Έχει πολλά προσόντα αυτό το παιδί. Ο Μιχαηλίδης, ο Τσιγκάρας είναι αμυντικό χάφο. Ο Μιχαηλίδης είναι στόπερ. Ο Μιχαηλίδης να... Δεκάρι έπαιζε στην αρχή. Ναι, ναι. Φαίνεται ότι είναι έξυπνος παίκτης. Είναι ψηλός. Έχει καλή μεταβίβαση. Μάχεται, δηλαδή μπορεί να γίνει ένα καλό αμυντικό χάφ. Σκέψου μου τώρα, γιατί έχει πολλά προβλήματα ο ΠΑΟΚ. Και δεν μπορεί να βασιστείς και να κάνεις πειράματα. Βγήκαν το ένα, τα δύο, τα πειράματα βγήκαν. Ο Τσιγκάρας καλός είναι, αλλά θέλει δουλειά ακόμα. Δεν είναι όπως τους άλλους. Θα το δούμε κι αυτόν, Άλλος έχει το μαχαίρι, άλλος έχει το καρπούζι. Νίκη σήμερα και βλέπουμε μετά. Νίκη σήμερα και βλέπουμε. Ναι. Έγινε Λουκά. Σε ευχαριστώ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Yeah. Σε χαιρετώ. Λοιπόν, ο Δημήτρης Πάκος 6945 6-8-7. Κερδίσω τραπέζι. Θα σε πάρουμε να σε στείλουμε στο Αιγαίον Δευτέρα με Παρασκευή. Να πας να φας υπέροχα δέσματα και καταπληκτικά πράγματα από το Αιγαίον. Μία κουβέντα πριν φύγω. Ναι στην κριτική, όχι στην αγνωμοσύνη. Μην ξεχνάμε. Ναι, οι ίδιοι που έκαναν τα λάθη είναι αυτοί που μας έδωσαν πραγματικά τα πάντα τα τελευταία χρόνια. 2 double, 3 κύπελα. Μην ισοπεδώνουμε. Άλλο φυσικά στην κριτική, ναι. Κανένα λιβάνισμα, καμία γεωγραφία, εννοείται παιδιά. Ισχύει για όλους αυτό. Ισχύει για όλους. Ας μην ξεχνάμε, μην κρατάμε μόνο την τελευταία. Και να σου πω κάτι. Πάλι αυτοί θα την κάνουν την ομάδα μεγάλη. Πάλι. Και δεν υπάρχει Γιωργάκης. Υπάρχει οικογένεια. Αυτό. Αυτό. Φεύγω, έρχεται Κόλκας Μπατμανίδης με το ψυχιατρίο. Θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι εμείς. Σας φιλώ. Γεια σας.